Περάρες, έλα μποτζόρνο ατούτη για να ξυπνάνε λίγο τα φιλαράκια μας στα 12-13 μετά τις 8. Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κουλ εδώ, απίκο πάλι, έτσι κέρβερι της ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, εδώ. Κρατάμε τους πυλώνες, δίνουμε. Με χαλάσατε, ρε κουφάλε. Σε έχουμε κάνει στα τα μούτρα μας. Με χαλάσατε. Σε έχουμε κάνει. Σέρνετε στα εστιατόρια, στα κολόμαρα. Το κρεατά. Όχι, δεν έχουμε πάει σε κολόμαρα ακόμα. Κοντά είμαστε. Είμαστε έξω από την πόρτα. Τρυπάμε εκεί το. Το θεροτηλέφωνο. Πάρμαν το θεροτηλέφωνο. Χτυπάμε το θεροτηλέφωνο, ανοίξτε, ερχόμαστε έτσι. Τα κρεατάκια σου, εγώ έτσι, κάνω τα ποτάκια σου. Προπόνηση πολύ, αλλά επειδή έχουν πεθάνει πολλοί φίλοι μου. Ναι, λες τώρα πρέπει να δισκεδάσω κιόλα. Ναι, ρε φίλε, γιατί μην την πατήσουμε σαν του φίλου χωρί να κάνουμε πράγματα. Οι άλλοι δεν κάναν τίποτα. Μάμα δεν πρόλαβα να κάνω, κακό του κεφαλιού. Εσύ τα κάνει τώρα όλα, όλα. Μαζεμένα κιόλα έρχονται σένα τώρα. Δεν προλαβαίνει, δηλαδή η νερόου που λέμε και στο χωριό. Το νερόου, το ξέρει, στρατηγά δεν το μάθε. Στρατικά και άλλα έκανα. Είναι, έκανες άλλα. Είσαι μια με τη βαλίτσα. Ο Μάρκο, χθες τα κρεατάκια σου τα έφαγες, έτσι. Πάλι που δεν. Τα γλυκάκια σου πάλι τα καλά. Πάλι καλά που δεν μας δίνανε στο μαγαζί εκείνο. Έλα ρε, εσύ, γιατί να μας δίνουν τα παιδιά. Εντάξει, αφού είπαμε ότι πήγε ο Μαρινάκης εκεί και τα είπε. Εσύ, άλλο επαγγελματία ο άνθρωπο. Τώρα πλάκα με κάνει. Πάντα μην μας έβαλε τίποτα στο. Εγώ εκείνο που σου έδισε και σε έβαζε το μαχαίρι για να δοκιμάσει. Λέω, κοίτα να κάνει μια τουμπαχαίρι. Κάνει ένα τζούγκ, αλλά επαγγελματία ο Στέφανο. Εσύ πάνω απ' όλα δουλειά. Είναι δουλειά, είναι κομμάτι δουλειά. Ωραίο μαγαζί, ωραίο. Για τα κρέατα υπέροχα, μπράβο σα παιδιά. Σαράτσι πολύ καλό. Πολύ καλό και όλο το επιτελείο εκεί. Και τα φιλαράκια. Με πάτησε τα καλύτερα, ρε κουφάλες. Η παρέα ήταν πολύ καλή. Ναι, έτσι. Με παρασέρετε και τον Λεωνάρντο Ντικάπριο και τον Γκούγκου. Ναι, Γκουγκουλιά. Και ο Λεωνάρντο. Βαρώνω στο δημοσίο σχέσιο. Ωραίος είναι ο Γκούγκου. Ωραίος είναι, ωραίος. Χαβαλές. Μ' αρέσουν αυτοί οι τύποι. Λοιπόν, εδώ είμαστε όμως εμείς απίκο. Δεν πτωούμαστε παρότι ξενυχτάμε, παρότι βγαίνουμε. Σήμερα που θα πάμε. Σήμερα εγώ να πάω σε ένα χορηγό σε Χαλκιδική. Πού, δικό μας χορηγό. Πασίρ το απόγευμα. Δικό χορηγό. Ναι. Στο ράδιο. Στο ράδιο το απόγευμα με τον. Στο ράδιο. Ναι, ναι, στο ράδιο μαζί με τον. Άρα είναι απογευματινό. Με τον Σαρόπουλο. Θα πάμε με τον Σαρόπουλο. Θα πάμε για μπάνιο. Με τον χορηγό. Ναι. Φαντάσου τώρα μπανάκι, εγώ και ο Σαρόπουλο. Ποιο μέρος, αν επιτρέπετε. Ναι, όχι, στην παραλία Καλυβών είναι. Σε 45 λεπτά θα πάμε εκεί. Αν μου έρχεσαι τίποτα καλλικράτεια. Κοντά. Θα σε χλέβαζα. Ναι, όχι, όχι. Τίποτα νέα πλάγια. Αν μου έρχεσαι χορηγό, νέα πλάγια, καλλικράτεια, υπανομή. Όχι, όχι. Θα πάμε λίγο. Νέα Ηράκλεια, αν μου έρχεσαι. Όχι, όχι. Άνθρωπο και ξεφωνητό. Θα πάμε πασίρε εκεί. Δεν μου δεν σε σπάσε να σε ξεφωνήσω να πούμε. Είναι υπέροχο εκεί. Θα έχουμε μπιτσόμπολ, θα κολυμπήσουμε, θα φάμε πάλι. Πότε θα πάτε, τι ώρα. Τώρα μετά από εδώ καπάκι. Α, κατευθείαν θα βγείτε. Ναι, για να προλάβουν να γυρίσουν μετά. Έχω και εκπομπή μετά, έχω και εκπομπή τηλεόραση μετά και τα λοιπά. Κοίταξε, δεν έχω να πάω ζόλα να παίξω μπάλα μετά. Α, θα πας για μπάλα και εσύ ναι. Χορηγός. Όχι, εμείς θα φύγουμε τώρα και θα γυρίσουμε 4,5-5 ώρα να κάνουμε εκπομπή. Ναι. Να κάθουμε 3-4 ώρες. Κουραστείτε στη θάλασσα, τίποτα. Ναι. Πτώμα θα έρθουμε. Ναι. Μπαλτισμένοι θα έρθουμε. Δεν αισθάνεστε μαζί σας. Όχι, ρε. Τι κάνετε, μόνο θα πάρω και τον Αχιλέα μαζί. Α, θα σου στείλει άλλη για φύλαξη. Πράκτορας 007 του βου. Θα το πεις να σε λέει θείο, όχι μπαμπά. Πάμπα, και τα λέει όλα με το παραμικρό. Άμα με δει να κοιτάξω τίποτα, ναι. Μπαμπά θα το πω σε μαμά ότι κοίταξε. Θέλει λεφτά, κουφάλα. Θέλει χειριστήρια, θέλει gems, θέλει. Εγώ μια μέρα είχα κάτι χαστούκι από τον πατέρα μου και τον θείο μου τον Τάσο το Μητιντζή. Γιατί του έδινε, ε? Όχι, ρε. Τι. Φόλεσα, μπαμπάκια. Μπαμπάκια. Δεν καταλάβαινε. Έχει κάνα δουλειά τα παιδιά, ε. Ναι, κάνα δουλειά. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα να πούμε. Ναι. Στον Τζαπαύλο. Ποιο είναι Τζαπαύλο. Ένα Τζαπαύλο έχουμε εδώ. Ναι. Τον Τζαπαύλο γιορτάζει ο Παύλο. Ναι, και ο Πέτρο είναι. Για άκουσε ένα δυσκολιά, ναι. Όπα. Άμα δεν φέρει ακροαματικό, τόσα χρόνια πολλά και να το πει. Τίποτα, θα σε τραβήξει ένα σούτι. Λοιπόν. Έχει μεγάλο πόδι. Έχει και μεγάλο ποδάρι. Άστα τα χρόνια πολλά. Άμα θε, ναι. Πες του χρόνια πολλά, κάτι δια. Αυτά τα γλυψίματα. Κάτσε να πει. Τζαπαύλο. Παύλο να μην πει. Βρέαμα δεν φέρει τα νούμερα. Ισχύει αυτό. Όσα χρόνια πολλά και να το πει. Συμφωνώ 100%. Έστε το πράγμα να πούμε. Το χρόνια πολλά μα είσαι γιατί το θεωρεί γλύψιμο, ρε φίλε. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Α, το πει κατευθείαν χρόνια πολλά. Να μα φέρει κανένα πρωινό εδώ πέρα να φάμε. Φέρε κανένα πρωινό Τζαπαύλο εδώ πέρα και να σκεράσει. Τα βουτήρατα. Τα βουτήρατα τα φέρει. Ο Μακεδονικό ανέβηκε να κεράσει ή περιμένουμε ακόμα το κάτω. Λέμε να πόβε το κάτω. Βρήκα και το φίλο μα το Λάξο με Βορίδη. Πώ τον είδε φίδωλό να πούμε. Εντάξει, ήταν σοβαρό. Ήταν. Περιμένουμε τώρα την απόβαση. Το πού είσαι, τι έγινε, τον είδε. Πού να τον πω. Στον δρόμο τον είδε. Το πατήσει κανένα Αριανό με τον ποδήλατο. Άντε μωρέ τώρα, τον πατήσει Αριανό εσύ. Εντάξει, βγήκε χθε ο Μπέο εδώ, τα έκανε ανάκατα. Τα έκανε. Φρέσαι ο Μπέο, είναι μακριά ο Μπέο. Ναι, ναι. Το δικό μας φοβάμαι, μην τον πατήσει κανένα με τον ποδήλατο. Εντάξει, μια χαρά είναι όλα. Εγώ πάντω, εγώ σαν Ραπτόπουλο,
Με ποδήλατο στον δρόμο δεν θα κυκλοφορούσε. Ούτε με σαγιονάρε όπω εγώ. Ούτε σαγιονάρε. Με ορμήξει κανένα να με σαγιονάρε. Να σε μάχη. Βγάλει σαγιονάρε και παίξω κουνφού φάιτερ. Όχι, δεν μπορώ. Α, δεν θε. Έχει και την κάλτσα σήμερα. Γιατί δεν ανεβάζει ψηλά την κάλτσα, δεν παγάσα. Έχω γυμναστήριο μετά. Γιατί με αυτά που μεταείσαι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, ναι. Την κάλτσα μην την ανεβάζει ψηλά. Είναι ντεμοντέ η κάλτσα να ανεβαίνει ψηλά. Και ποιο είπε ότι εγώ είμαι με τη μόδα. Ναι, αλλά τώρα είσαι. Πάμε στο μάκι. Πάμε Red Rock. Πάμε εκεί μα φτιάχνουμε μοντελάκια. Δεν πάμε χαλάσει το προφίλ. Ναι. Άσε με στη χωριατήλα μου. Θες λίγο χωριατήλα να σε πάνω. Εντάξει, τότε κράτα την. Εντάξει. Μια χαρά. Λοιπόν, ο Παύλος και ο Πέτρος. Παύλος σήμερα γιορτάζει. Ναι. Χρόνια πολλά στον Τζαπαύλο εδώ στον Όμιλο. Χάσει το γλύψιμο. Χρόνια που εφαγώθηκες. Γιατί άμα πεις χρόνια πολλά είναι γλύψιμο. Στον αέρα να τα πεις. Α, κάτσε θα πούμε και σε άλλους τώρα. Περίμενε. Δηλαδή, χρόνια πολλά μου ήρθε τώρα άλλος ο Παύλος στον Παύλο Δερμιτζάκη. Ποιος? Στον Παύλο, θα πεις. Είναι φίλος μου. Α, είναι φίλος μου, κοίτα να δεις. Θα τον πάρω μετά. Α, θα τον πάρω. Άλλο Παύλο που σου έρχεται έτσι. Ποιον? Παύλος, άλλο. Τον Απόστολο Παύλο. Καλά, από αυτόν ήρθε τα χρόνια. Σκότωνε τον κόσμο μετά. Όχι, ο Απόστολος Παύλος δεν σκότωνε. Τι. Ο Απόστολος Παύλος ήταν. Αντίθετος ήταν στην αρχή. Εντάξει, ο Απόστολος Παύλος ήταν. Γύρισε τον πιφτέκι να πούμε μετά. Μπιφτεκά ήταν και ο Απόστολος Παύλος. Θα μπορούσε να είσαι ένα Απόστολο. Μπιφτεκά ήταν και ο Απόστολος Παύλος. Εντάξει, την έκανε τη δουλειά. Λοιπόν, θε μου στέλνουν φωτογραφία. Καταρχήν είμαστε Παυλιανοί εμεί, δεν είμαστε χριστιανοί κανονικά. Γιατί το λε αυτό. Κάτσε να διαβάζει να πούμε. Παυλιανοί είμαστε. Παυλιανοί. Βέβαια. Γιορτάζει και η Παυλίνα. Ναι. Είσαι καμιά Παυλίνα, κανένα παλιό αμόρε, τίποτα Παυλίνα. Ούτε όχι. Και εγώ δεν έχω. Πέτρος γιορτάζει επίσης. Ποιος γιορτάζει? Πέτρος. Ναι. Πέτρος. Ούτε κανένα όνομα Πέτρος που γιορτάζει. Α, Πέτρος δεν μου έρχεται κανένα. Παλιά είχα ένα φιλαράκι πολύ τον Πέτρο, Παναθηναϊκός. Είναι αυτός. Πολύ χαθήκαμε. Πετρούλα είχες, Πετρούλα είχα. Πετρούλα είχαμε μια ωραία πολύ το καιρό. Ένα ωραίο κομμενάκι. Ναι. Ωραίο κομμενάκι, μ' άρεσε. Καλή, ξανθούλα, ιστορίες. Ναι, φτιαχνόμουν. Εγώ είχα και μια φιλενάδα Πετρούλα. Ψυχικά στο δεν την έβλεπα, γούσταρε. Γούσταρε, ε. Ναι. Γούστε Πετρούλα που το πετούσε όλα για τον καιρό. Φουλ, γούστε. Ο τρόπο ο αισθησιακό. Το βλέπω από τον αρνιακό τον καιρό, καλύτερα να το δω από την, και από τον άλλο τον καλά, κρύο. Καλά, για τον καιρό θε να τα πετάει. Τα πετάει. Τι ρόλο, μια χαρά ανέρεση. Έτσι, καλύτερη η Πετρούλα τον άνθρωπο. Α, Πετρούλα. Δηλαδή, τι διαφορετικό έλεγε ο Ναούτουγκ. Έπαιρνε το κείμενο. Καθόταν εκεί πέρα, έλεγε να πούμε. Ούτε. Καταστροφή χθες στην Καστοριά σε αγαθά και αυτοκίνητα και μου στέλνει ένα βίντεο που έπεφταν χαλάζια σε σχήμα πέτρας. Ναι. Και κουρασμένους αστροναύτες με ρωτήσεις, βόμβες. Ωραίο κομμενάκι ήταν αυτό. Λέει να μάθει. Τσ' άρεσε. Πώς γυμνάζονται μετά είδε και στο Σιρινάκι που το προχώρησε ο εξέλιξη ή δεν το είδε. Δεν με νοιάζει τι. Α, δεν το είδε. Όχι, λέω επειδή σου φάνησε Πετρούλα. Μ' άρεσε τι. Λέω μήπως είδε καλά, γιατί ξεδιπλώθηκε το κορίτσι. Χρόνια πολλά. Α, ναι, βέβαια στον Πετράν εδώ ο Άλεξ γιορτάζει ο γιο του. Νεράτζη. Φιλαράκι, ναι, χρόνια πολλά σε γιορτάζει ο γιο του. Ο γιο σου που γιορτάζει, μικρό, ρε. Εσύ κουλιάνε. Τι θα το κάνουμε εδώ. Happy birthday του γιου να πούμε θα το κάνουμε. Τι θα το κάνουμε, φοράξουμε τις μαμάδες να κάνουμε κανένα πάρτι να πούμε. Άσε τα χρόνια πολλά να πούμε. Φτάνει παιδιά να τα πούμε πολλά. Γιορτάζει ο γιος του Νεράντζη, γιορτάζει ο Παύλος. Φρε αν δεν φέρεις ακροματικότητα. Κλωτσιές. Κλωτσιές και δρόμο. Αν δεν φέρεις ακροματικότητα, κλωτσιές. Τελειώσατε κύριε Καγιούλη. Τι λέγε, τα χρόνια πολλά τι θα τα κάνει. Νούμερα θέλει αυτός, δεν θέλει χρόνια πολλά. Όλοι νούμερα θέλουν. Ποιος θα θέλει νούμερα. Τι θα τα κάνει τα χρόνια πολλά. Πες του χρόνια πολλά και μην του φέρεις νούμερα. Κλωτσιά. Τελειώσατε. Λοιπόν, έχουμε την Γκάλια Σλέζαρ σήμερα στην υποδοχή. Δεν με ξετρελαίνει. Δεν είναι του γούσου μου τα μουτράκια της, αλλά anyway, σαν σας αρέσει. Όχι. Ούτε και εμένα. Ναι. Παριζιάννα είναι, φύλαδος της Παρίς Ζερμέ είναι, με φανέλα Παρί είναι. Χθες τα καλά καθούμενα, καμιά τέτοια μέτρα δεν την έβλεπες όμως. Μπα δύσκολα. Κάτι μπαχατέλες είδα εκεί πέρα. Όχι, όχι, αυτή σας αρέσει εκεί. Πάλι Μαρτίνα. Χρήστα. Λοιπόν, πες μου να την ακολουθήσω στο Instagram, να σου κάνω κονέ. Όχι, επικίνδυνο, σιγά. Έκανα κονέ σε ένα. Σε γυμναστήριο έκανα κονέ ένα. Μα δεν θέλω, ρε φίλε. Εγώ το κάνω για να έχουμε λίγο τζέρζελο. Τι τζέρζελο. Φοράμε μάσκα, λέει, σε κλειστού χώρου. Ποιο το λέει. Μάσκα σε κλειστού. Μόνο Καζαμπάκα. Μόνο Καζαμπάκα. Ποιο το λέει αυτό. Να, αυτό εδώ. Τι είναι αυτό. Πώ το λένε, ο καθηγητή επιδημιολογία. Να του εδώ. Να φοράμε μάσκα. Άσε που στο περιβάλλον μα χαμό. Μαθαίνουμε όλο ένα και ο άλλο έχουν COVID. Και τι πέθανε κανένα. Δεν είπα να πεθάνουμε. Το θέμα είναι μην κλειστούμε μια εβδομάδα σπίτι. Και γιατί να κλειστεί. Άμα έχει COVID, τι θα κάνει. Άμα είσαι άρρωστο, θα κλειστεί. Άμα είσαι ασυμπτωματικό, γιατί να κλειστεί. Κοίταξε, όσοι. Ναι, να κολλάω του άλλου. Γιατί. Τι γιατί. Κάτσε μέσα στο σπίτι, να με καλά, κάτσε μέσα. Μέσα, μέσα, πίκο. Φράσε με καημένο. Καλά, εσύ πώ είχε κάτσε. Εγώ είχα κάτσει γιατί ήμουν χάλια. Ρε. Χάλια, ναι, βέβαια. Άμα ήμουν καλά, θα καθόμουν μέσα. Σε έκανε ο COVID κόσκινο. Με ρήμαξε. Θυμάμαι, ναι, με μέχρι και. 10 μέρες. Και οξυγονίδια είχε πάρει. Βέβαια, είχα πάρει. Ναι, τώρα το θυμάμαι. Λοιπόν, κάτω από την Γκάλια, λοιπόν. Στέλνετε τα μηνύματάκια σα, καλημέρα σα, σχόλια. Τα χρόνια πολλά στου εορτάζοντε. Παύλο και Πέτρο σήμερα. Φτάνει, ρε. Δεν θε, ε. Φτάνει, ρε, με τα χριστιανικά σα. Φτάνει τα γλυψίματα. Ναι.
Φτάνει, φτάνει. Μια Μακεδονικός, μια του Αγίου Παύλου. Βρε, νούμερα θέλει ο άνθρωπος. Νούμερα, νούμερα. Αλλιώς δουλειά θέλει ο άνθρωπος. Κλωτσιά, κλωτσιά, κλωτσιά. Βάψω γκόλο και φύγατε κιόλας. Γυρνάτε πίσω. Βέβαια. Έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, επομένως πάμε κι εμείς να ξεδιπλωθούμε. Στις... Για ξεδιπλώσω. Πάμε λίγο σιγά-σιγά να πιάσουμε τα θεματάκια. Είπαμε καλημέρα, καραφλά αγόρια. Μάλιστα. Θα φάει μήνυση αυτό τώρα, λέει. Μα λέει καραφλά. Ναι, θα το κάνουμε εμείς. Από την Ασπρόμο Βραδιά, καλημέρα γλυκά αγόρια. Νίκο, θέλουμε την κάλτσα του Φωτό. Θα την ανεβάσω την κάλτσα του Φωτό, παιδιά, είναι. Σαν προσκοπάκι. Πραγματικά. Θα την ανεβάσω στο Instagram story αργότερα, παιδιά. Εκεί έχουμε ανεβάσει και τα χθεσινά. Ρε παγάσαμε τα χέρια, έτρωγε τη σαλάτα. Άκουσε να δει. Τι άκουσε να δει, δηλαδή. Μα έκανε χθε ρεζίλ, μα έκανε. Έτσι λέγανε, μπαμπά στο παιδί. Ρεζίλ μα έκανε. Έλα ρε βλάχι, στην Πολύγνη πήγατε, δεν πήγατε στο κομμάτι. Το κρεατάκι στο στόμα σου. Και εσύ έπαιρνε, παιδιά, το μαρούλι, έπαιρνε το σπανάκι με τα χέρια και το έτρωγε. Σαν πώ το. Κατσίγκ. Έτρωγε έτσι να πούμε. Και το κοιτάζω εσύ μου λέω τι. Μα χεροπύρωνο στην τούμπα που το μάθατε κύριε, οι κανιβαλοί. Καλά, με τα χέρια όμως δεν τρώμε. Βέβαια, εσείς τρώτε τα μαχαίρια τα πιάνετε για διάφορους λόγους. Εσείς παουξίδες. Ναι. Παιδιά, μπείτε να δείτε να κλάψετε τώρα τι μου λέει εδώ. Για πες, σ' άρεσε τη Χατζηδάκη. Κοίταξε, λέει, εγώ είμαι σε μια ηλικία. Που θες να κάνεις λαλάκι. Δεν μπορώ, δε μπορώ ναι. τη δυσκολία. Ναι. Άμα αρχίζω μαχαίρι, πυρούν και τέτοια. Εγώ το ευχαριστιέμαι έτσι το φαΐ. Χέρια μέσα στους Κινέζους. Ναι. Έτσι. Το παίρνουν κράκ το σπίτι. Κι αν ο παρτενέρ μου, η φίλος, ναι. αυτό, δεν η, μπορεί να πάει στο παρτενέρ μου, ας πάει στο σπίτι. Εγώ το διασκεδάζω πάντως, ναι. Λοιπόν, καλημέρα ομαδάρα, χτίζεται. Η ομαδάρα μας χτίζεται στην Ολλανδία, λέει. Θα πάμε Ολλανδία. Η ομαδάρα σας. ΠΑΟΚ. Χτίζεται. Βέβαια. Εντάξει, δεύτερη θα βγείτε, εντάξει, μια χαρά. Από τώρα. Χτίστε τη δεύτερη θέση. Κάτσε, γιατί πριν λίγο καιρό έλεγε τέταρτο αυτή. Έτσι, με αυτού τώρα με αυτού. Τέταρτο έλεγε. Μετά το έβραγμα του Μελισανίδη. Ναι. Πήγε κάτι να κάνει. Μελισανίδη Κατζίνοβη πήρε. Πήρε το Κατζίνοβη και την άλλη μέρα πάει έβραγμα από τη Στελαχώρια. Καλημέρα από Βέλγιο, λέει Γιάννη Βασαλινό. Κούλσε πλευρό ειλικρινά ότι έχουν έρθει. Μόδα με κάλτσες βαβακερές άσπρες ψηλά στο πόδι και μάλιστα απ' έξω από τη φόρμα σε άντρες και γυναίκες. Είναι δεν η νέα κοίταξε, μόδα. Εγώ τη φτιάχνω τη μόδα μόνος μου. Δεν χρειάζεται να φτιάξω μόδα. Ο Ντίνος φοράει μαύρη βέβαια. Εγώ τη φτιάχνω τη μόδα μόνος μου. Α γίνουμε δηλαδή δεκαετία ητήλα. Έρχομαι με τις κάλτσες. Περιμένω εγώ τώρα από τον άλλον να φτιάξει τη μόδα. Ναι. Ψάχνω δουλειά. Να δουλεύω 2 ώρες την μέρα, να λέω στο ραπ επιγραμματικά ειδήσεις. Και, μη γιατί, όχι ρε παιδιά, όχι, δεν το διαβάζω. Όχι, παρότι δεν, αλλά δεν το διαβάζω το μήνυμα. Για τον κόκκινο. Τον ναι, κόκκινο για το... Γιατί δεν τον ήθελε στο τραπέζι, θες εσύ. Γιατί δεν θα περάσω καλά, δεν θέλω. Ναι. Δεν τελείωσε. Τον απέκλεισε. Ναι, δεν κουστάρω, τι να κάνω τώρα. Το ρώτησα χθες εγώ. Ο, γιατί με τον Κουλιανό έχει λομιά. Να προσέχει κάποια πράγματα που ξεφεύγουν από την πάτου ή κόπηκε. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Θα έχω εγώ δημόσια. Κοίταξε 45 μου πλέον. Ναι. Το που πήγε εγώ. Δεν θέλω. Θέλω να είμαι άνθρωπο που κουστάρω πολύ. Όχι, άμα θέλω να κάνω χρόνο. Με χορηγού παρεδώσει το κόκκινο τι? Δεν τον παίρνει μαζί σου. Α, δεν ξέρω για. Όχι, εγώ το λέω. Δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Α πρόσεχε κάποια πράγματα, ξέφυγε σε πολλά πράγματα. Μία, δύο, τρεις φτάνει. Τελείως. Σωστό. Τι απέζουμε, τι κουμπάρε απέζουμε. Τι κουμπάρε ή ό,τι. Ναι, λοιπόν. Καλημέρα από Σέρε που γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωση σήμερα, Σέρε. Από ποιον απελευθερώθηκαν οι Σέρε. Από ποιου απελευθερώθηκαν. Εσύ είσαι καλό ιστορία. Δεν ήταν πουθενά. Ξέρω, βουλγαρικού αγώνε, μακεδονικού αγώνε, ιστορίε από αυτά δεν είναι. Δεν τώρα οι Σεραίοι δεν είναι. Χώρια από του Τούρκου πιο παλιά. Υποδουλωμένη στο Μητσοτάκι δεν είναι τώρα η Σεραίοι. Καλά, όλη η Ελλάδα είναι. Και η Ελλάδα όλη υποδουλωμένη μέσα στο Μητσοτάκι του Αμερικανού. Είδε πήγε. Είχε ο Αμερικανό με τον Τούρκο, είχαν τέτοιο κουβεντολό. Κουβεντολό είναι. Ναι, μια χαρά λέει του είδα. Ναι. Φοβούνται κάποιοι μήπως μέσα στις συμφωνίες είναι και η Ελλάδα. Φοβούνται λέει κάποιοι. Εδώ είστε κανένα δυο νησιά κι εσείς. Αυτός ο πρωθυπουργός, ναι. ο Πιτελάρχης, πώς το λένε, ο Πλανητάρχης, δεν είναι σαν να είναι κούκλα και πατάνε το κουμπί και μιλάει. Σε 86 πόσο είναι. Αν δώσεις 2-3 νησιά σε πειράζεσαι. Mm-hmm. Ναι. Πάρα πολύ. Δηλαδή αν μας πούνε παίρνετε 1000 ευρώ. Να μου δώσει η Τουρκία τα παράλληλα, ρε φίλε, γιατί να δώσει. Άλλο σε λέω. Να μου δώσει όλη τη μήνυ εκεί, όλα τα εμβαλή. Ρώτησε το κοινό. Άμα δώσουμε 3 νησιά και πάει ο μισθός μας 500 ευρώ απάνω, τα δίνετε τα νησιά. Εγώ δεν τα δίνω. Εγώ τα δίνω μια χαρά. Εγώ δεν τα δίνω. Ναι. Γιατί πρέπει να δώσω στον άλλον. Δεν μου λες, λέει. Άστον ναι. λέει το Σαλιαμάλια, λέει, και πουλάει πρόλογο. Ναι. Τον έχω δει, έχω συνυπάρξει εστιατόριο μαζί του. Ναι, για μένα λέει. Ναι, ναι. Με την Τζέννη. Ναι. Και τρώει μια χαρά με πιρούνι, λέει, και με μαχαίρι. Ναι. Αυτά τα κάνει, λέει, τα καραγκιοζλίγια, λέει, με εσάς. Τον έχω δει, λέει, τέτ α τέτ. Τι ωραίο. Βασίλης. Βασίλης. Ναι. Τον έχω δει πώς συμπεριφέρει όταν είναι με Τζενουά. Χειρότερα από ότι με εσά. Ψεύδεται λέει. Ναι, τον ναι. έχω δει λέει. Ίσα, ρε, ίσα σου λέει, τον σε έχω δει λέει. Τέτα τέ. Τώρα μπορεί να κάτσω στην Αθήνα, κάτω ζωγράφου, κάπου κανένα έτσι, κανένα αλλιώ θα σε πέτυχε. Μια χαρά λέει τον έχω δει με το μαχαιράκι του, με το πυρουνάκι βρε, του. Δεν πάτε στα διά. Καλό ήταν αυτό. Μπράβο ρε Βασίλη.
Από τους Βούλγαρους, ναι, Βαλκανικούς, ναι. Ακριβώς. Εντάξει, οκ. Okay. Μην νομίζετε, κάνουμε, θέλω να κάνουμε και λίγο τζέτζι. Αφού είμαστε Βούλγαροι, εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε. Δεν είμαστε καθόλου. Δεν μας λένε άλλοι. Οι άλλοι μπορεί να λένε ότι θέλουν, χαζομάρες λένε και άλλοι. Εντάξει, χαζομάρες και το συντηρούν δυστυχώς. Στη Βουλγαρία δεν έχουν πάει οι εταιρείες μας, δηλαδή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στα Σκόπια δεν πήγανε. Έχουν πάει. Και άλλα Βούλγαροι. Αυτοί που πήγανε. Όχι, άρα είναι Έλληνες οι Βούλγαροι. Εγώ θα σου πω. Που πάμε εκεί τις επιχειρήσεις. Ναι, εντάξει, ωραία. Και οι Σκοπιανοί είναι για αυτοί οι Έλληνες. Όσοι πάνε στη Βουλγαρία. Πάμε εκεί και τους ανοίγουμε τις επιχειρήσεις, αφήσει η οικονομία τους μια χαρά. Και αυτοί οι κερδισμένοι δεν βγαίνουν. Είστε Βούλγαροι δηλαδή. Όχι, αυτοί είναι Έλληνες. Μάλιστα. Να το κάνουμε τώρα. Ό,τι πείσαι. Λοιπόν, έτο μπαγάσα, άλλο έπιασε εδώ πέρα. Άμα τον τζακώσει, παιδιά, μετά να ξέρετε. Γιατί άμα δώσει τα νησιά, νομίζει θα μείνουν εκεί οι Τούρκοι. Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα, άμα θέλετε να το σοβαρέψουμε. Θα δώσει τα νησιά και θα μείνουν εκεί είστε μετά. Είστε τόσο φιλόπατρες που με 3 εκατοστάρια ψηφίζετε Μητσοτάκη στο πίτι φιτήλι. Τα νησιά δεν αδύνατε. Ευρωμιάριδε, σε ποιον τα λέτε πρωί-πρωί αυτά τα πράγματα. Ο άλλο εδώ, τόλη κράζει, λέει, θέλετε να μπείτε, λέει. Πού? Και στο Βικελίδη, ε. Στο Βικελίδη. Βάζετε τον Μπέο, στο λέει, στο ραδιόφωνο. Στο Βικελίδη, στο Μετρόπολη. Ναι, στο Βικελίδη, στο Μετρόπολη δεν πρόκειται να μπει ποτέ. Ναι. Ποτέ. Δεν πρόκειται να πει, δεν πρόκειται να πει ποτέ. Ναι. Δικαίως δεν θα πει ποτέ. Δεν το λέω εγώ. Ναι, 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 ναι. Δικαίως δεν θα πει ποτέ. Δικαίως. Αλλά είπες θες κάτι πολύ ωραίο. Αλλά είπα κάτι ωραίο το οποίο θέλω να το πεις. Θέλω να δείξεις. Τι είπε αυτό μέσα στα όλα τα τρελιάρικα που λες. Είπες κάτι πολύ ωραίο. Ότι ούτε ο Άρης έχει επηρεαστεί από το γεγονός ότι δεν προβάλλεται, αν και προβάλλεται, όσο θα έπρεπε από το Μετρόπολης. Ναι. Ούτε το Μετρόπολης έχει επηρεαστεί. Που οι Αργανοί λένε δεν μας ακούν, δεν μας κάνουν. Πρώτη βγαίνει συνέχεια. Πρώτο το είναι φοβερό αυτό, έτσι. Ο Μαδάρα, ο Άρης, μια χαρά. Ο Μαδάρα, ο Άρης βγαίνει συνέχεια Ευρώπη. Πάρα πολύ ωραία. Όλα καλά, κομπλέ που δεν κάνουμε τις μεταδόσεις και εμείς βγαίνουμε πρώτα. Εντάξει, βάζεις ένα σπορ και ακούς. Εντάξει, ναι, okay, εντάξει. Εδώ δικοί μας γουστάρουν γκολ, 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 γκολ. Θέλουν λατίνικα. Εντάξει. Πράγματα, εντάξει. Να κάνουμε. Κάνουν ένα μετάδοση, πάω. Για την ήττα των Ευρωπαίων. Ναι, 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 ναι. Θέλουν να με ακούνε πώς μεταδίδω τα κλαίω. Ναι. Αλλά εγώ μεταδίδω μια χαρά. Και όταν φάμε το φλόκο, τι να κάνω. Όταν φας το φλόκο, δεν λες γκολ, γκολ, γκολ. Δεν λέω γκολ, γκολ, αλλά εντάξει, να κάνουμε. Μπουκωμένος είσαι. Λοιπόν, ναι, ναι, είμαι λίγο μπουκωμένος. Αυτή είναι αλήθεια. Τώρα ναι, θα πρέπει να πάμε σε κομψόντινο μου. Δεν είπαμε τίποτα. Τι να πούμε, μωρέ, τα καλοκαίρι. Παρέα θέλει ο κόσμος. Παρέα, ναι, παρέα. Τα τζουτζουμπρούτζου, τα χθεσινά έτρωγε. Παιδιά, σήμερα δεν με πάτε πουθενά. Αφού δεν μπορείς τώρα, σε παίρναμε στο πασίρε και να τσαλαβουτούσεις, να έμπαινες σαν τον Μπέιγο, σαν τον Ντέβιτ Χάσεφορντ με την Πάμελα να τρέχει. Δικό σας χορηγό. Να βγαίνω εγώ με την Κιλάρα, τον νέα του Κυλιακού από τη θάλασσα. 200 θα κάνω σήμερα. Τι 200. Τι 200. 200. Εγώ θα κάνω 2 χιλιομετράκια θα κολυμπήσω. Μπράβο. Να χωνέψω την κρεατάρα του χθεσινή γιατί ήταν πολύ δυνατή. Όχι, κοίταξε. Ναι. Την πίτα, καλό το κρέας, δεν φάγαμε ψωμιά. Δεν φάγαμε ούτε ψωμιά ούτε τίποτα. Τίποτα. Κρέας και σαλάτα φάγαμε. Ήπια μόνο. Πατάτε στη γαλλική. Γλυκά φάγαμε. Ναι. Πάγαμε τα γλυκά. Και είδα και το σαρόπουλο ήταν συμμαζεμένο. Ναι, αλλά όταν γυρνούσαμε μαζί, ξέρεις τι μου λέει. Τι είπε. Δεν χόρτασα. Δεν χόρτασα. Ντράπηκε. Δεν χόρτασα. Άλλη μια γύρα την ήθελα. Ναι, ναι, ναι. Δεν χόρτασα. Τον είδα λίγο δυσαρεστημένο. Δεν χόρτασα, μου λέει. Ήθελα κι άλλο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα μεταγραφικά των ομάδων μας. Έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες. Σήμερα έχουμε και το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ. Συνεχίζει τα φιλικά Ολυμπιακός. Με την Σλάβια σήμερα, δεν κάνω λάθος, στις 7 η ώρα. Τηλεοπτικά θα είναι τα παιχνίδια. Νέο όνομα για τα μεταγραφικά του Άρη. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το κυνήγι για να βρει αμυντικό χαφ και να δούμε τι θα γίνει και με τον Βέλε. Θέλω να το συζητήσουμε αυτό το θέμα μετά. Τώρα, να σας πούμε ότι αυτό το καλοκαίρι μην ξεχάσετε να κάνετε άπειρες βουτιές, να ξεκουραστείτε, να ανεβάσετε 1-2 βασικά. Άπειρα stories με τις καλοκαιρινές σας στιγμές. Και εκτός από όλα αυτά, μην ξεχάσετε να κάνετε και το πιο σημαντικό, να βάλετε απεριόριστα data, γιατί αν έχεις Wind, έχεις και απεριόριστα data για 30 μέρες με 990. Ενεργοποίησε τα λοιπόν τώρα στο MyWindApp. Rap και cool, επιστρέφουμε. Δρυμύτερη με κουσκούς ενημέρωση ή επικοινωνία μέχρι και τις 10 με Θανάση Καζαμπάκα. Πάντοτε σαν τέξη. Δεν μπορεί να γκρινιάζουμε εδώ στην πόλη μας. Θεσσαλονίκη, λίγο υγρασία, λίγο το μετρό που δεν γίνεται ποτέ. Αλλά για τη διασκέδαση δεν μπορούμε να πούμε απολύτως τίποτα. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα καζίνο στην Ευρώπη. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Έχουμε ένα καζίνο με τεράστια ποικιλία υπερσύγχρονων και πιστοποιημένων παιχνιδιών. Παίζουμε σε slot machines που δίνουν τεράστια jackpot σχεδόν καθημερινά. Παίζουμε με τη μέγιστη ασφάλεια που μπορεί να προσφέρει ένα καζίνο και με την καλύτερότερη εξυπηρέτηση. Παίζουμε σε ένα καζίνο που υπηρετεί διασκέδαση και το αποδεικνύει έμπρακτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η διασκέδαση είναι στα φόρτε της, γι' αυτό και εμείς είμαστε Forza Regency. Να δώσουμε τα μπράβο στα παιδιά που πέρασαν τις σχολές που ήθελαν και καλή συνέχεια στα παιδιά που δεν τα κατάφεραν και δεν πέρασαν.
Η ζωή συνεχίζεται, έχουμε κι άλλε δοκιμασίε. Ναι. Μπορεί να βγάλουν πιο πολλά λεφτά. Ακριβώς, ακριβώς. Μπορεί να πετύχουν πολύ περισσότερα πράγματα. Απλά είναι ένα πρώτο σταυροδρόμι το οποίο. Στραβοδρόμι. Σταυροδρόμι. Στραβόδρομι. Όχι, είναι σταυροδρόμι. Ναι. Το οποίο εντάξει, ωραία. Κάποιοι μπορεί να μπουν μέσα σε σχολές, πανεπιστήμια, ΤΕΗ, ΑΕΗ. Κάποιοι να μην τα καταφέρουν μπορεί να δώσουν και δεύτερη φορά και να τα καταφέρουν. Και τρίτη και τέταρτη. Και τρίτη ή να κάνουν κάτι άλλο. Ο άλλο 46 χρόνων πήγε στην ιατρική. Ναι, η ζωή φυσικά. Δεν τελειώνει φυσικά. Στα 20, στα 19, στα 18. Η Τζέννη, η γυναίκα μου, δεν πήγε τώρα σε καλών τεχνών. Τα 37 πήγαν. Εμείς είμαστε γενικά τώρα ήθελε να το κάτι που δεν έκανε μικρή, ήθελε να το κάνει τώρα και μπράβο της και μπήκε κιόλας. Λοιπόν, 18-900 πήγε η συγκεκριμένη κορασίδα στην Αθήνα, ενώ να πούμε ότι αυτός που αρίσευσε ήταν ένας Ιρανός, έτσι. Τα σάρωσε όλα. Τρομοκράτης. Όχι, όχι. Εδώ. Κανονικός. Κανονικός, Ιρανός. Ήρθε εδώ, μεγάλωσε εδώ. Έμαθε τη γλώσσα καλά και διέπρεσε και αρίσεψε. Πολλά μπράβο. Μπράβο. Πολλά μπράβο. Παιδί, πολλά μπράβο. Έτσι. Χαρητήρια. Λοιπόν, σήμερα να πούμε πολύ γρήγορα. Τι έγινε. Σαν σήμερα ο Πουλόπουλος. Πέθανε. Ναι. Πέθανε. Ναι, σαν σήμερα. Τον είχε ψηλά τον Πουλόπουλο. Καλό ήταν. Καλό. Άμα σε δύο γρανή γυναίκε, άκουγε τον Πουλόπουλο. Σαν σήμερα. Ο τραγουδιστή των αποτυχημένων εραστών ήταν. Α, ναι. Τι αν. Σχυλόπιτα. Τρέλανε με τι. Άμα εσύ βγάλει καμιά καλή κόμμα, Πουλόπουλο θα ακούσει. Σωστά. Πουλόπουλο ακούνε. Σαν σήμερα γεννήθηκε ψέματα, όχι πέθανε. Πότε το 42. Το 41. Και πέθανε πριν από δύο χρόνια. Μια χαρά, 78 χρόνο πέθανε. Εντάξει, ναι. Ζάχαρη. Δηλαδή ο Πουλόπουλο ήταν ο τραγουδιστή τη Σχυλόπιτα. Βέβαια. Πώ είναι ο Καρά τραγουδιστή Καψούρα, ο Καζατζίδη, Ξενιχιά. Ο Καρά είναι ο τραγουδιστή των Μπολντόκ. Α τον Καρά. Α τον ίσχυο τώρα, κάπα ήρθε στην Καβάλα στο κτήμα. Μια χαρά είναι. Μια χαρά, μια χαρά. Αγρότη και τα λοιπά. Μια χαρά. Σαν σήμερα η Αργεντινή. Ποια? Η Αργεντινή σηκώνει το Μουντιάλ στο Μέχικο, στο στάδιο των Ατζέντων. Το 78. Το 86. Α, το 86. 86. Γιατί και το 78. Σωστά. Ναι, το 3-2 με τη Δυτική Γερμανία. Ματσάρα το είχα δει. Υπέροχο μου. Είναι το πρώτο μουντιάλ που αρχίζει να καταλάβαινα κι εγώ το 86, 9 ετών και το γούσταρα κιόλας και μου άρεσε πολύ. Και σαν σήμερα, επίσης η Βραζιλία κερδίζει το έκτο μουντιάλ, νικώντας τον τελικό Στοχόλμη στη Σουηδία με 5-2 το 58. Με το πρώτο γκολ, η πρώτο αυτό του Πελέ ήταν. Ακριβώς. Ο Πελέ έβαλε δύο εν τέλει. Ο Βαβά και ο Ζαγκάλο έβαλε τα άλλα. Ο Ζαγκάλο έγινε μετά προπονητής. Ακριβώς. Προπονητής Εθνικής Βραζιλίας. Ναι, ναι, ναι. Ο παππούς να πούμε. Ναι. Σαν σήμερα λοιπόν έχουμε Βραζιλία και Αργεντινή να σηκώνουν. Ο Μαδάρες. Ο Μαδάρες, εντάξει, έτσι ήταν. Λοιπόν, πριν ξεδιπλωθούμε, Νίκο, η επόμενη μεταγραφή του Πάουκ μας θα είναι ο Νάρε. Ναι, θα είναι ο Νάρε, παιδιά, και θα σας πούμε και πραγματάκια σήμερα για το Σέντερφορ. Αλλά όταν έρθει η ώρα, όχι τώρα. Ποιο Σέντερφορ, δεν ακούω Σέντερφορ. Ναι, έμαθα από πολύ δικιά μου έμπιστη πηγή. Τι λέει από Πότο, που λέει ότι ο Πάουκ. Αν δεν αποκτήσει πρώτα Σέντερφορ, δεν δίνει τον Τζόλακ. Δηλαδή δεν θέλει να δώσει τον Τζόλακ και να τρέχει να. Τι, δηλαδή φοβάται, μη δεν βρει, να πούμε. Όχι, θέλει πρώτα να κλειδώσει το δικό του Σέντερφορ και μετά ναι. Γιατί ο Τζόλακ είναι για πώληση ξεκάθαρα, εφόσον το ενδιαφέρον των Σκοτσέζων έχει φτάσει στα ίδια. Έχει κανένα όνομα καλό. Ο Μπαλντέ. Μάλιστα. Τι είναι ο Μπαλντέ, να πούμε. Μπόι. Καριέρα. Α, η καριέρα του Μπαλντέ είναι πολύ δυνατή. Τα τελευταία δύο χρόνια τι κάνει. Τα τελευταία... Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Στην καριέρα είναι ωραία, μπράβο. Τα τελευταία δύο χρόνια που γυρίζει ο Μπαλντέ. Έτσι, πολύ απλά να πούμε ότι έχει παίξει σε Ίντερ, σε Λάτσιο, σε Μονακό. Κάποια στιγμή. Βρε διαπλανητικό προτάσμα να παίξει. Τα τελευταία δύο χρόνια. Θα πω όλα. Ναι. Κάποια στιγμή για να τον αποκτήσει η Λάτσιο από τη Μονακό έδωσε 30 εκατομμύρια ευρώ. Τα ωραία χρόνια. Όλα αυτά το 17, όχι πολύ μακριά. Μπράβο. Λοιπόν, 20 με 22, πού είναι αυτός? 20 με 22, ήταν στην Σαμπτόρια, ναι, στη Μονακό, ναι, και στην Κάλιαρη. Ωραία. Έκανε τα ματσάκια του, αλλά έχει τοτική πορεία. Η Κάλιαρη, ναι, έπεσε φέτος. Εντάξει. Και μένει με δικές σου έτσι. Καλή περίπτωση τώρα που έπεσε η αξία του. Πάρα πολύ καλή περίπτωση. Καλή περίπτωση. Γιατί είναι μόλις 27. Καλή ηλικία. 1,82. Δεν μ' αρέσει. Τι δεν σα πω, 1,82. Ναι. Δεν είναι ο σέντερφορ. Ο κέφαλος του εσύ. Εγώ θέλω και κεφάλι να έχει. Έχει ο Ολιβέρα κεφάλι. Αυτό δεν πρέπει να πάρουμε ίδιο τέτοιο ίδιο στήρα. Αυτός είναι ο ταχυδυναμικός, ο γρήγορος, Center ο βουκαδόρος. Θα πάρει παραμάζωμα και τα δυο τα στόπερ με ταχύτητα. Μοιάζει αρκετά με αυτό ψηλός του Γκρέ. Ψηλός είναι. 1,82 σου είπα. Δεν είναι ψηλός. Κανονικός. Κανονικός. Κανονικός, ναι, κανονικός. Ούτε πολύ ψηλό το λες. Εσύ με το ύψος έχει ένα θέμα. Ο Γκρέι που είναι 78 και είναι σφαίρας, δεν σ' αρέσει. Ποιος είναι σφαίρας? Ο Γκρέι που πήρε ο Άρης, έρχεται το Σάββατο. Σφαίρας είναι. Σφαίρα είναι. Ωραία. Και γκολτζής είναι αυτός, δεν είναι Καμαρά. Στην Ελλάδα, ναι, άκου να δεις τι σφαίρα είναι. Στην Ελλάδα οι περισσότεροι προπονητές πλευροκοπούν και σεντράρουν. Δεν κάνουν δηλαδή τακτική πολύ. Ο Πάοκ δεν πλευροκοπεί, ναι, και σεντράρει πάντως. Τι κάνει ο Πάοκ?
Παίζει τίκι, 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 τίκι πασούλε μέχρι να μπει με την μπάλα στα δίκτυα. Με τον Λουτσέσκο. Αυτό κάνει ο Πάοκ. Δεν είναι. Μόνο με τον Πρίγκο ήταν. Μόνο με τα φορτώματα. Έκανα μερικά φορτώματα μετά το 75-80. Εγώ τον θέλω και για φορτώματα στην Ελλάδα. Το σέντερφο. Εντάξει. Ναι. Έχω παίχτη για να τον φορτώσει. Είναι ο Λιβέρα, σου λέω. Που είναι ψηλό. Είναι 88. Ο Λιβέρα δεν είναι μόνο ψηλό. Ο Λιβέρα και με την μπάλα κάτω καλό. Σωστό, σωστό. Ο Λιβέρα και στο κλειστό το χώρο χαμηλά είναι καλό. Φοβόμαστε λίγο με τον Λιβέρα. Έχουμε ένα τέτοιο. Τον έχουμε το φόβο. Είναι ευπαθή. Είναι ευπαθή. Πριν πάμε στα μεταγραφικά γιατί ο Άρης πιο πολλά. Άμα δεν ήταν ευπαθή θα ήταν σε άλλη χώρα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι, θα ήταν σε άλλη χώρα και σε άλλο πρωτάθλημα. Θα ψάξει να βρει και το κουσούρι να πούμε. Ναι, ο Μπαλντέ δεν εξτρεμίζει, αλλά μπορεί να παίξει και εξτρεμ. Ναι. Όντως, αλλά η θέση του είναι φορ, παιδιά. Είναι center φορ. Λοιπόν. Αυτά τα μπασταρδεμένα καλά είναι. Μένα μου αρέσουν αυτά. Αλλά θέλω να παίζω σε δύο θέσεις. Παίζει σε δύο θέσεις. Σε ποια θέση παίζει πολύ καλά. Center Αν four. Μου πει παίζει το ίδιο μέτρια σε δύο θέσεις, με χαλά στη διάθεση. Θε κάπου να είναι καλό. Ή πολύ καλό αφόρ. Βγαίνει και στα εξτρεμ κατά συνθήκη. Καλώς. Αν μου πεις είναι πολύ καλός winger extreme, παίζει και center for, καλώς. Αν μου πεις είναι και center for με άριστα το 10 στο 6,5 και winger στο 6,5, δεν μου χαλάς τη διάθεση. Ναι, ναι, δεν μας κάνει. Λοιπόν, θα πάμε στα μεταγραφικά σε λίγο. Θέλω πρώτα να πιάσουμε ένα άλλο θεματάκι, πολύ σημαντικό και θέλω το σχόλιο σου. Μάλιστα. Η Λάρισα μετά από 6 ή 7 χρόνια τώρα μπορεί να μου διαφεύγει ακριβώς. Πολύ ωραία. Η χρονολογία, νομίζω 6 χρόνια. Λένε σπάσαμε τα δεσμά. Ναι. Επιτέλους έφυγε ο Κούγιας. Χθες έβγαιναν στους δρόμους της Λάρισας και πανηγύριζαν. Ναι. Με πυρσούς είδα φωτογραφίες, είδα βιντεάκια. Ποιοι είναι αυτοί που πανηγύριζαν? Οι οπαδοί της Λάρισας. Οι οπαδοί. Ναι, ναι. Οι οποίοι γιατί πανηγύριζαν? Γιατί έφυγε ο Κούγιας? Όχι, γιατί δεν τους τάιζε ο Κούγιας. Στο πόγο το έργο για τους οπαδούς. Κάτσε, κοίταξε. Η Λάρισα δεν είναι για βιντεάκια. Ο παδός που δεν τον ταΐζει ο πρόεδρος ή κακός ο παδός. Δηλαδή μου λες ότι ο Κούγιας είναι καλός διοκτήτης. Γιατί... Όχι, δεν λέω ότι είναι καλός ιδιοκτήτης. Αχιλλέας Νταβέλης. Ίσταρχος είναι, τι Νταβέλης. Ο Νταβέλης, ο πρόεδρος του ομίλου Animus και της 21 Ad Media. Τι media, τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Ο ιδιοκτήτης της... Τι δουλειά είναι αυτή, τι είναι αυτό. Κάτι με οδοντοτεχνίες έχει να κάνει. Τι οδοντοτεχνίτης είναι, τι είναι? Όχι, δίνει. Είναι κάτι με οδοντοτεχνίες ασχολείται. Τι οδοντοτεχνίες? Δίνει, ξέρω εγώ αυτά τα. Ποια σφραγίσματα δίνει, τι δίνει. Δεν μπορώ να κάνει σοβαρή κουβέντα με τον άνθρωπο. Τι οδοντοτεχνίες? Οδοντοτεχνίες, ασχολείται με οδοντοτεχνίες. Τι πάει στου οδοντιάτρου και. Καλά, άμα χρειαστεί να κάνει μια γέφυρα, χρειαστεί να κάνει, δεν δίνουν. Ωραία. Πού είσαι, ρε Βασίλα, μα τα πει εσύ, αγόρι μου, πού είναι το φιλαράκι μα? Πήγε στο γάμο Παπαγιανόπουλου, πήγε στο γάμο του Κρέσπου, τον είδε. Ποιος? Ο Βασίλης. Το γάμο του Κρέσπο πήγε. Πήγε, ναι, βέβαια. Μας καθάρισε τα δόντια μας. Πού είσαι, Βασίλη, να μας πεις ακριβώς για αυτές τις οδοντοτεχνίες εμάς, τους άσχετους. Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, ωραία. Έχει λεφτά. Κοινός. Άντε, να σου πω έτσι. Ωραία. Έχει λεφτά. Ναι. Εγώ θέλω 7 Άσε χρόνια. Τώρα, πάντως, αυτοί που πανηγυρίζουν, οι οργανωμένοι, να ξέρεις. Ναι. Οι οργανωμένοι θέλουν χαρτζιλίκι. Χαρτζιλίκι, λες, ναι. Οι οργανωμένοι θέλουν πούλμα δωρεάν. Οι οργανωμένοι θέλουν να μπαίνουν τζάμπα. Εντάξει, δεν τους τα έκανε αυτά ο Κούγιας. Αν του τα έκανε ο Κούγιας αυτά και τα μιλάνε σαν β' εθνική, δεν θα πανηγύριζαν. Αυτό σου λέω. Α, ναι, ναι, όχι, okay, αντιληπτό. Πάντως δεν του γουστάρω. Δεν είναι για β' εθνική. Δεν του γουστάρω εγώ του. Καλά, το ξέρω και καλά κάνει. Μαζί σου. Μαζί σου, ναι, γι' αυτό βλέπει. Δεν σε τζιγκλίζω. Αλλά... Του γλύφω εγώ του οργανωμένου τώρα. Θα κάνω και κοινή συνέντευξη τύπου. Τι θα κάνει κοινή? Ο Νταβέλης μαζί με τον Κούγια. Που απλακωθούν. Έλα, μωρέ, αφού τα βρήκανε τώρα. Ναι. Συμμεταβίβαση, πώς απλακωθούν. Ωραία, αφού είναι εδώ. Λοιπόν, τέλος εποχής. Ναι. Μετά από 7 χρόνια ο Κούγιας είπε, λέει, θα πάω σε μια άλλη ομάδα, λέει. Θα σπάει. Λίγο πιο βόρεια. Λες να πάρει και μια καβάλα. Ξέρω. Καμιά Βέρεια. Γιατί είπε, θα πάω λίγο πιο βόρεια. Γιατί, συνεχίζει. Γιατί ο Μπίκας τελείωσε από τη Βέρεια. Θα πάω, λέει, λίγο πιο όχο. Ο Μπίκας 3 μήνες απλήρωτος. Καλά, τώρα δεν το λες και ευχάριστο νέο τώρα αυτό εδώ. Ακούσε ο Βεργιώτης ότι θα έρθει ο Κούγιας. Θα χαρεί, νομίζεις? Ο Μπίκας. Ναι, ξέρω, ξέρω. Ναι, 4 ναι. μήνες απλήρωτη. Ναι. Τους είπε, μπορεί να φύγω. Τους παίκτες. Good. Κλαίω, ο οδοντοτεχνίτης λέει είναι κλαίω. Αχ, λοιπόν. Με δόντια με λες, τι είναι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Με δόντια. Έχει ασχολείται με οδοντοτεχνική. Δεν σημαίνει ότι είναι κάτι. Τι οδοντοτεχνική είναι, Φλάβο Πάουξη? Τι είναι οδοντοτεχνική, να πούμε, δεν καταλαβαίνω. Ιατρικό υλικό είναι, ρε φίλε. Πουλάει ιατρικό, ναι, υλικό. Ιατρικό υλικό για δόντια, ρε φίλε. Έχει εταιρεία για τα δόντια. Ναι, άντε, ναι, ναι. Εντάξει, ιατρικό υλικό για δόντια, ναι. Αν πλακωθώ και φάμε, φάει κανένα δόντι, κάνει καμιά πουλιά. Α, μπράβο, θα πάει να σου πει, πάρ το δόντι εδώ πέρα. Πλήρωσε το δόντι 2.000 το δόντι. Κατάλαβε, έχει φράγκα, πληρώνεται το δόντι. Λοιπόν. Έχει. Α, μάλιστα, είναι και κουμπάρο τη Δώρα τη Μπακογιάννη τώρα μαθαίνω. Τι κουμπάρο είναι? Κουμπάρο, πώς είμαστε εμείς? Δεξιό. Κουμπάρι, ναι, ναι. Δεξιό είναι. Και έχει και υποκατάστημα και στη Βροντού. Τι είσαι, έχει το χωριό του Τζόντα. Όχι, ρε, όχι. Ποια Βροντού είναι? Όχι, ρε, πλάκα σε κάνω για τον Σαρόπουλο το είπα αυτό. Α, εντάξει. Λοιπόν, μάλιστα.
Α, μάλιστα. Δεν είναι. Επομένως, λέει ο άλλος, εφόσον είναι με την Πακογιάννη. Ναι. Ο Νταβέλης. Θα παίρνει έσπα από την Πακογιάννη. Εντάξει. Ποιος έχει με την Πακογιάννη καλές σχέσεις? Ο Βρουτόταυρος. Ναι. Και λέει εδώ ο φίλος. Άλλο ένα καλωσορίσμα, άλλο ένα υποκατάστημα. Εσείς τι κάνετε? Εμείς είπαμε, κοιμόμαστε, άστο τώρα. Εντάξει, άστα τα δικά. Εσείς τι κάνετε? Όταν παίρνετε το πρωτάθλημα, ο ανθρώπινος άνοιγε τα πόδια. Εσείς τι κάνετε τώρα? Ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ο Βρουτόταυρος. Λοιπόν, ναι. Καλό που έφυγε ο. Θα ηρεμήσει λίγο η Λάρσα, τη δούμε αλφαδινική. Γιατί είναι ομάδα με κόσμο και τη γουστάρουμε. Όχι τίποτα άλλο. Θέλουμε ομάδες με κόσμο, ρε παιδί μου. Θέλουμε να βλέπουμε. Εσένα δεν σε συμφέρει. Δεν με πειράζει. Τρώτε φάπε εκεί με στη Λάρσα. Φρέ, οκ. Αν είναι με όλου το ίδιο, δεν με πειράζει. Με κόβε εμένα, σκόβει και του άλλου. Είναι με του άλλου. Οπαδικά σε πλακώνει. Παδικά τι με πλακώνει? Σε πλακώνει. Τι με πλακώνει? Παδικά εκείνα... έχουμε κόντρα από το θέμα του Βιώνα. Δεν πατάτε στη Λάρισα ούτε. Μια χαρά πατήσαμε. Μαύρο χιόνι. Και εγώ είχα πατήσει και φώναζα και γολ και με κυνηγούσε μισή Λάρισα. Βρε, καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνω. Όταν πήγα Λάρισα πάω και ένα όρθιο σα βγάζανε. Μα βάζανε. Όρθιο σα βγάζανε. Πότε κλειδωμένοι αυτό? Πάνω στα πότε καταστρώματα. Πότε? Όταν πήρατε το πρωτάθλημα, τα τραυματίστηκε ο Βιερίνη. Το 18 λεπτό. Ήμουνα στο μάτσο εγώ το 1-1. Είχα πάει με τον Καμόρα. Είχε πάει, ναι. Λοιπόν. Τελειώσαμε τη Λάρισα, ο Χούγιας κάτσε λέει μην έρθει κατά εδώ Θεσσαλονίκη λένε κάποια. Ρε, τι Θεσσαλονίκη? Βέρεια σου λέω, μπήκας φεύγει. Κάτσε μην έρθει και Θεσσαλονίκη λένε κάποιοι άλλοι εδώ. Τι Θεσσαλονίκη, τον Αγροτικό Αστέρα θα πάρει? Ποιο θα πάρει τον Ηρακλή? Ηρακλή. Μου κλείνουν το ματάκι κάποιοι εδώ πέρα. Κάτσε λέει, μην βιάζεσαι λέει, θα πάει Βέρεια λέει. Μην έρθει και κατά εδώ στην πόλη μας και μου αναφέρει το όνομα του Ηρακλή. Ηρακλή. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα στα μορφόπεδα. Έχει διατελέσει. Ναι. Στέλεχος του Ηρακλή. Χρόνια ο Κούγιας. Ναι. Δεκαετία του 80. Βέβαια. Είχε κάνει, ναι, γι' αυτό βέβαια. Το λέω. Είχε κάνει, ναι. Βέβαια. Ναι, μπράβο. Λοιπόν. Τον είχε δώσει μπουνιές ο Αλέφαντος. Γιατί είχε πει κακό λόγο για τον Κίμωνα Κουλούρη. Ο Κουλούρη ήταν. Κοίταξε. Διόρισε τον Αλέφαντο να πούμε. Παραγωγικά η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, θα πρέπει να ξεφύγει από Κούγιες, από Μπέους, από αυτά. Θα ασχοληθούμε με τον Δήμαρχο τη Σομπόλου. Μην τα λες αυτά τώρα. Γιατί πρέπει το Μπέους. Μα δεν προσφέρουν και κάτι. Κάθε μεσημέρι εδώ είναι στην Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν προσφέρουν και κάτι. Κούγιες τι να προσφέρει. Τι να προσφέρει ο Κούγιες παραγωγικά. Κούγια βρίζουν, τον Μπέο μη βρίζουν. Όχι, όχι και το Μπέο. Παραγωγικά έχουν ευθαρεί εντελώς. Ήταν στην επιφάνεια στα χρόνια που γινόταν τα σκάδαλα του αιώνα. Ναι. Χαμός όλα τα παράνομα. Και τι, να έρθουν καινούργια χαμός. Φτάνει τώρα, όχι, να μην βγάλουμε ξανά άλλους. Φτάνει. Φτάνει. Αυτό είναι άφθαρτη. Ναι, να πάμε λίγο, το πάμε λίγο αλλιώς. Να τα στείλουν οι νέοι. Να το πάμε αλλιώς λίγο το γράμμα. Να το πάμε λίγο αλλιώς. Να στείλουν οι νέοι, ναι. Με ενημερώνει εδώ ο Πασχάλης, λέει καλησπέρα ομορφόπεδο. Ο Ιρανός που αρίσευσε δεν μεγάλωσε στην Ελλάδα. Έχει 3 χρόνια λέει που ήρθαν και μέσα σε 3 χρόνια κατάφερα να τα κάνει αυτά. Μάλιστα. Τώρα μιλάμε για έπος επομένως. 3 χρόνια ήρθε στην Ελλάδα, έμαθε τη γλώσσα και αρίσευσε πάνω στα μαθήματα. Μιλάμε τώρα για. Και τώρα θα φύγει από την Ελλάδα για να αριστεύσει. Μιλάμε δημιουργία. Τώρα για αψίλυπτα πράγματα, έτσι. Μιλάμε τώρα καλά, για genius τώρα, έτσι. Mm. Λοιπόν, αυτό το κάνει ακόμα πιο δυνατό. Μου στέλνουν και άλλα τώρα για τον Νταβέλη, για τις μάσκες, μάλιστα. Για τις ακατάλληλες μάσκες, λέει, τις οικογένειες του εκλεκτού Μητσοτάκη, εδώ διάφορα που στέλνουν εσένα με τον Κάργα και το έχεις κάνει σημαία εδώ πέρα. Τώρα μου στέλνουν για τον Νταβέλη. Ότι είναι κολλητός με την κυβέρνηση. Και του έδωσε τις μάσκες. Ναι. 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 Και μάλιστα αυτές οι μάσκες τότε λέει. Ήτανε και... μάπα. Ναι, ήτανε... Δεν ήταν μάπα, τις θυμάμαι. Ναι, τις ακατάλυσε εκεί στη Λάρισα. Μάλιστα. Ναι. Δεν το... Λοιπόν. Θυμάσαι τι είχε γίνει με το Μητσοτάκη και τη Λάρισα τις μάσκες. Αυτός πήρε τη Λάρισα. Φαντάσου λέει να έρθει ο μακεδονικό γενικός αρχηγός και να τον έχουμε μαζί με τον Ραπτόπουλο κάθε αγωνιστική. Τον Κούγια. Εγώ με τον Κούγια τη βρίσκω την άκρη. Τι τη βρίσκει την άκρη, δηλαδή, θα συνοηθεί. Εγώ με το λογικό δεν βρίσκω άκρη. Με τον παραβατικό, αν θεωρείτε τον Κούγια παραβατικό, εγώ το θεωρώ μεγάλο κεφάλι στη δικηγορία. Τεράστιο κεφάλι. Κουλ, δεν σχολιάσαν την επίδειξη δύναμη του Βαγγέλα για την προεδρία του Super League. Πώς δεν σχολιάσαν, τα έχουμε πει. Ο Βαγγέλα εδώ. Εσείς τι κάνετε εδώ. Μετά τη χορηγία σε όλα τα παραμάγαζα τη Super League έδειξε και τη δύναμή του εκεί. Μα όλα. Λοιπόν, γι' αυτό έδωσε χορηγία και δεν ξέρετε για Βαγγέλα και τέτοια. Είχε βγει μια φήμη. Ναι. Κάτω στην Αθήνα ότι θέλει να επενδύσει στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι, σωστά. Αλήθεια αυτό. Είναι όμως. Ισχύει αυτό, ναι. Αυτό που δεν είναι αλήθεια είναι ότι δεν παίρνει κάποια ραδιόφωνα. Ναι, έτσι, έχει κάπου συχνότητα. Υπάρχει οπότε συχνότητα, ναι, οπότε το Λίμπερο δεν συμμετάσχει σε αυτό το πράγμα. Όχι. Βέβαια. Να μας ξεκάθαρε. Υπάρχει άλλη συχνότητα, όχι του Λίμπερο. Ο Λίμπερο είναι ανεξάρτητος, αντίπαλός μας. Κάνουμε τις μάχες μας τις καθημερινές κτλ. Τίμια και όμορφα και ωραία με τον Ζαγόρα και τους άλλους τους παίκτες εκεί. Οπότε δεν υπάρχει καμιά αγροπολισία, ούτε έγινε κάποια πρόταση. Αυτά τα είπαμε, αυτά είναι βέβαια. Ναι. Εντάξει, ούτε το EuroPoint που είχε βγει μια φήμη. Α, και αυτό δεν πρόκειται. Ότι θα το δώσει ο Σχιζοδήμος. Δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει όμως. Αλλά υπάρχει συχνότητα εδώ στην πόλη μας που είναι. Αυτός θέλει να κάνει πολιτικό
ραδιόφωνο. Υπάρχει συχνότητα, ναι, και τώρα που μιλάμε. Υπάρχει, που είναι... πολιτικό, υπάρχει, ναι, συχνότητα για να κάνει ο Πλούτο πολιτικό ραδιόφωνο. Ναι. Ό,τι και να κάνει να τον περάσουμε. Καλά, ναι, εννοείται, εδώ δεν έχει. Θα τύχει. Του πιούμε το αίμα, ό,τι ελάτε, και να κάνει. Ελάτε μέσα, καλώς τα παιδιά, 3-0. Έλα παίξουμε μπαλίτσα. Οπότε ο Λίμπερο είναι ανεξάρτητος, μεμονωμένος, ωραίος και δεν πουλιέται. Μάνος μας χαιρετίζει από το γυμναστήριο στη Φλόρινα, λέει. Κάνω γυμναστήριο και σας ακούω. Πρωί, πώς μπορεί πρωί, ρε. Μεγάλη χάρη του Ντιόπου, αντί να έρθει Θεσσαλονίκη αυτός να συζητήσει τα του συμβολέου του. Πήγε ο άλλος εκεί. Ο πρόεδρος του στην Αθήνα. Μάλλον το κλίμα φταίει και τα συμβόλαια κλείνονται καλύτερα, λέει, στην Αθήνα, λέει. Ναι. Άλλο θέλει να πει αυτός τώρα. Ναι, 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 το μεροκάματο. Ναι, 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 αυτό θέλει να πει αυτός. Τι είναι, παοξής αυτός. Με αυτή, ναι, παιδιά, να σας πω έτσι, γιατί μην νομίζετε, δεν θα κράζω μόνο τον Κωστή. Έχουμε ποστάρει τώρα στο Instagram Stories Νίκος Κάτω, Παύλα Κουλιανός και Κωστής Ραπτό. Πώς έχουμε έρθει και οι δύο από το γόνατο και κάτω. Εσύ με την κάτσα μέχρι. Το πρώτο ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη. Ναι, πρωινό. Έρχονται την πέμπτη. Δεν μα λέει κανένα. Εσύ έχει με την κάλτσα τη μαύρη μέχρι τη γάμπα την έχει ανεβάσει, που είναι λέει τη μοδό. Εγώ έχω έρθει με τη μουτσίτσου. Πώ λένε την παντόφλα αυτή. Κοιτάξτε, δείτε. Θα πω τέσσερα ονόματα. Τέσσερα ονόματα. Επανομή Μηχανιώνα, Καλλικράτεια, Νέα Πλάγια. Ταν. Τέσσερα είπε. Δεν χρειάζεται παραπάνω να πω. Ναι. Για εκεί είμαστε. Δήμο Θερμαϊκού, Σαμασλή Δήμαρχο, την καλημέρα μα, τον καλύτερο Δήμαρχο. Καλύτερο, κορυφαίο. Πέρασε από το Δήμο τον Θερμαϊκού. Σήμερα, ναι. Τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε και έχουμε άριστη σχέση μαζί του. Γεια σου, Δήμαρχε. Έτσι δεν είναι. Κουρ, ποιο είναι αυτό που πήρε τη Λάρισα. Σα τα είπαμε λοιπόν ποιο είναι ο Νταβέλη. Έτσι είπαμε δύο-τρία πραγματάκια για τον Νταβέλη, να ξέρουμε τι μα γίνεται. Λοιπόν. Δεν είναι ο ληστή Νταβέλη, είναι ο κουμπάρο τη Ντόρα. Πέταξε η Νέα Δημοκρατία. Και έχει το οδοντοτεχνείο, έχει ιατρικό με οδοντιατρική και είχε τις μάσκες και είχε χαμός. Άρα λίγο... είναι κυβερνητικός, είναι συστημικός, ακριβώς. Αυτό αντιλαμβανόμαστε, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα ψάχνω, αυτό το είπαμε. Οπότε φεύγει ο Μπίκας από τη μια. Ναι. Πάει ο Νταβέλης να πούμε στη Λάρισα, καταλαβαίνεις, αλλάζει λίγο ο χάρτης, να πούμε έτσι. Αλλάζει. Αλλάζει λίγο ο χάρτης. Άρα του χρόνου βλέπουμε Λάρισα να ανεβαίνει καρφίτσα, αυτό μου λες. Έτσι φαίνεται. Ναι. Θα δούμε. Με Νταβέλη. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό. Τον Ίσταρχο Νταβέλη τον ήξερες. Λοιπόν, δεν τον ήξερα. Κι αν είχε κόμμενα, ήξερες. Αυτά εσύ τα ξέρεις. Η δούκισσα της Πλακεντίας. Έλα ρε. Η οποία αυτή ήταν Πλακεντία. Η Μαντάμ και ο άλλος ήταν ο αυτή. Αλήθεια και Μαντάμ, για αυτούς δύο γράφηκε. Δεν βλέπω το τραγούδι να το παίζετε αυτό. Πέντε μια εβδομάδα ήταν τόσο ξένο που. Κόπηκε. Κόπηκε. Γιατί... Έτσι, κόπηκε. Βάζουμε άλλα τώρα. Α, μάλιστα. Εντολή, εντολή. Όχι, καμία εντολή. Λοιπόν, πού σε χάνω πάντως, πού σε βρίσκω. Συνέχεια Red Rock μου είσαι. Πάω σήμερα να. Πάω σήμερα να. Να μοντερνοποιηθώ λίγο. Ναι, με την κάλτσα έτσι δύσκολος, αλλά όλα τα καινούρια τα ρουχαλάκια ο Ντίνος τα φοράει πλέον. Γιατί και τζιν εξαιρετικής ποιότητας βρίσκουμε εκεί και αντοχής. Πάμε Red Rock Jeans, φίλες και φίλοι. Και εσείς που είστε λίγο γεματούλες, μην ανησυχείτε. Γιατί στη Red Rock θα βρείτε όλα τα νούμερα και σε υπερμεγέθη μάλιστα. Red Rock Jeans από το 1975. Ρούχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Απίστευτη ποικιλία σε τζιν, παντελόνια, μπουφάν και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Τώρα και νέες προσφορές, παντελόνια από 25 ευρώ και μπλούζες από 7 ευρώ. Red Rock Jeans λοιπόν στο πρώτο χιλιόμετρο, Αλατίνη Θέρμης, ή για ηλεκτρονικές παραγγελίες στο redrockjeans.gr. Και μην ξεχνάτε, έχουμε και Holy Food απέναντι, έτσι να πάμε τα περκεράκια μας. Τώρα θα σταμάτα ρε Άλεξ, θα με πνίξεις. Αμέσως τώρα η Σμαράγδα μας με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ραπ και Κούλ επιστρέφουμε. Θα μπούμε με μπαντιλίκια για τα μεταγραφικά όλων των ομάδων. Μιλήσουμε τώρα για τα μακράν καλύτερα προϊόντα συγκόλλησης, μόνωσης και σφράγισης. Τα προϊόντα Turbo. Ό,τι θέλετε να κολλήσετε, παίρνετε Turbo και θα κολλήσετε. Δεν θα πιστέψετε πόσο δυνατή αντοχή έχουν. Μιλάμε, είναι η Μπαρτσελόνα της συγκόλλησης τώρα. Και το Turbo Fix and Go, πανίσχυρη κόλλα για άμεση συγκράτηση. Ακόμα και μέσα στο νερό, φίλες και φίλοι. Ο γιατρός της συγκόλλησης, παιδιά. Turbo και λύσατε τα προβληματάκια σας. Πήγα, μου έδωσε και εμένα. Πήγα στην επαρομή, τη βρήση, τη δυτή είναι. Εγώ τα έδωσα στον πόλη. Ναι. Έχει βρει τη χαρά του και στο χωριό, έχει συγκολλήσει τα πάντα. Τα έχει φτιάξει εγώ, όλα. Εντάξει, επειδή με τσαπατσούλης μπορεί να κολλήσω το δάχτυλο και να θέλει εγχείρηση μετά. Να πάω στο χειρουργείο και να είμαι έτσι. Και ξέρεις τι. Άμα μείνει το δάχτυλο έτσι. Θα σε ξέρεις, ναι. Λίγο πετσούλα. Λίγο πέτσα θα σε φάει. Λίγο πετσούλα. Λοιπόν, ναι. Μπήκαμε τρίτο μοιωράκι, ήρθε και το φιλαράκι μου ο Κωνσταντίνος να μας δει. Ναι. Έτσι. Που είναι να μας δει, να μας δει. Να μας δει, να μας δει. Είναι φιλαράκι. Σου έχω πει. Με παντόβλες δεν θα γυρνάς. Είδες τι τραβάω κάθε μέρα. Βλέπεις έτσι. Δηλαδή τώρα έχω φοβερά πράγματα. Μία ώρα το παρακαλώ. Σε εστιατόριο, ναι. Έρχεται ο άλλος 36 χρόνων άνθρωπος με την παντόβλα. Ωραίος. Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Ο Ηλίας. Λεωνάρντο Ντικάπριο με σαγιονάρα γλιστερή. Έτσι ρε φίλε. Άμα είσαι cool το δείχνεις παντού. Δεν κατάλαβα. Κι εγώ σαν μπουζούκια πήγαμε φόρμες κάποτε.
Ναι, ωραίε, στιλάτε φόρμε. Πήρατε από τον πρόεδρό σα, μόδα, ναι, ναι, ναι. Αλλά χωρί καρπίνι όμω. Μητερό καρπίνι με φόρμα. Χωρί καρπίνι, όχι. Και κάλτσα μπίτα. Με αθλητικά, με αθλητικά. Ναι, λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο να ξαναδούμε. Φανελάκι Μινέρβα, σαν το Φούντα. Ναι, και να είναι και κυτρινισμένη. Ναι. Ποιο φορούσε κυτρινισμένη φανέλα και τον κράζανε. Ο Φούντα. Όχι, 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 ένα τώρα τελευταία. Ο Τσόρδα φορούσε. Ο Τσόδρα, άμπραβο, τον ξεφόρησε. Και τρύπα και μουστάρδα. Ναι, ναι, ναι. Κληρονόμησε 50 σπίτια ο άνθρωπο. Δεν είναι γερό, δηλαδή όλοι γιατροί είναι. Δεν προσέχουμε τι ενδυμασίε. Δεν προσέχουμε τι ενδυμασίε. Είναι δυνατό τώρα να είμαι εγώ τώρα, να έχουμε μουστάρδα. Άντε, εγώ Σαλαπτόπουλο μουστάρδα. Εσύ μόνο να... με μουστάρδα έρχεσαι. Ναι. Ο άλλο ο Τσόρδα. Ο Τσόρδα δεν σ' άρεσε που ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο. Πάμε, ναι, πάμε λίγο, γιατί έχουμε πολλά πράγματα. Ναι. Πάρα πολλά. Λοιπόν, ξεκινάμε εντάχει με ΠΑΟΚ. Σήμερα 8 η ώρα με Go Ahead Eagles θα το δείτε. Τι είναι αυτό το Go Ahead Eagles? Η Go Ahead Eagles είναι ένα ασανσέρ στην Ολλανδία που ανεβοκατεβαίνει ναι. Πρώτη αλφα. Για αναγέννηση επανομής Ολλανδίας. Είναι θα βάλετε 3-4 πολύ γόλ, ιστορική ομάδα. Πρώτη σελίδα αύριο μεγάλος πάω χτίζεται να πούμε. Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, η Go Ahead Eagles είναι 120 ετών. Σαν ομάδα ιστορία. Και σαπουτζάκι είναι 120 ετών. Είδε και αυτό την μνημονία. Την κάνει έξω από τη σαπουτζάκι. Δεν όχι, την κάνει. Και η Μάρο Κοντού είναι 120 ετών. Την κάνει έξω τη Μάρο Κοντού. Είναι 120 ετών. Είδε τον Κωνσταντίνο τώρα τρελάθηκε. Τον είδε χτιστό εδώ πέρα. Άσε να του κάνει ένα δύο. Αυτά είναι κορμιά. Τα είδε σαν φιλαράκια. Έτσι χτίζονται τα πράγματα. Το βράδυ με. Εσύ να μην φότιε και με. Εσύ είδε και ουσκάκι να βάζει και το δάχτυλο μέσα το 200 χιλιάκου θα τραβήξω τώρα μετά. 300. Λοιπόν, Go Ahead Eagles το βράδυ 8 η ώρα. Ιστορική ομάδα πρώτη εθνική Ολλανδία είναι. Γιατί κάποιοι δεν νιώθουν νομίζω ότι είναι κανένα χωρί. Θα πάνε οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ εκεί για την Ολλανδία. Κάποιοι μπορούν να πάνε να το δουν. Με τρίφυλλο θα πάνε, χωρίς τρίφυλλο. Τρίφυλλο, τετράφυλλο δεν ξέρω τι θα πάνε, αλλά θα πάνε. Θα το βρουν το δρόμο αυτό. Δύο ενδεκάδες θα κατεβάσει ο Λουτσέσκο. Ξέρεις, τις έχει δηλώσει. Τις έχει δηλώσει ενδεκάδες. Θα μπορέσουμε να τις ακούσουμε τις ενδεκάδες και να δούμε τι θα δούμε το βράδυ. Θες να σου πω τις ενδεκάδες του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα, τι δουλειά του ΠΑΟΚ δεν θα. Ναι, εντάξει, θα παίξουν καταρχάς όλοι οι νέοι. Όλοι οι νέοι θα παίξουν. Μαζί θα παίξουν, ναι. Όχι, δεν θα του βάλει μαζί, ξεχωριστά θα του βάλει. Ωραία προφιτερόλ έφερε το αφεντικό. Ναι, είδες. Χρόνια πολλά ωραία προφιτερόλ. Α, τι γλύφουμε τώρα. Έφερε προφιτερόλ, γλύφει τώρα. Λοιπόν, θα παίξουν και οι έξι. Λοιπόν, στην πρώτη ομάδα είναι ο Ζίβκοβιτς κάτω τα δοκάρια. Ο Ζίβκοβιτς. Σάστρε. Αυτός έχει αρτηριοσκλήρωση. Σάστρε και Ράφα Σοάρε στα μπακ. Σάστρε και Σοάρε στα μπακ. Ο Κάργα. Μπήκα στην πόλη οι εχθροί. Ο Κάργα. Ο φιλόγαυρο ο Κάργα. Ναι, άλλο. Κάτσε, κάτσε. Σάστρε και Ράφα Σοάρε γιατί μπήκαν. Γιατί μπήκαν. Σάστρε. Σάστρε, ναι, Σάστρε. Και Ράφα ο Σάστρε. Σάστρε. Ναι. Ο και εγώ τον περνάω. Άντε να σε δω. Κάργα και Παναγιώτου στα στόπερ. Παναγιώτου, τι είναι αυτό. Νεαρό. Νεαρό Παναγιώτου. Πάκου ναι, ναι, ναι. Αγκούστο, τώρα εδώ παρένθεση. Αγκούστο, χαφ, εξάρι, οχτάρι, τι. Εξάρι, εξάρι, εξάρι. Πιο πίσω, ωραίο, μ' αρέσει. Εδώ τώρα παρένθεση, ενημέρωση από Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου δεν θέλει ούτε καν να ακούει πιθανότητα φυγή στο Αγκούστο. Ναι. Και περιμένουν να περάσει ο ΠΑΟΚ του ομίλου. Για να μιλήσουν. Για να τον ανανεώσουν. Δεν θέλει να τον πουλήσει τον Αγκούστο, ναι. Τον πιστεύει. Και τον Πασχαλάκη τον ήθελε, δεν μα νοιάζει. Όχι, τον Πασχαλάκη δεν τον ήθελε. Αν τον ήθελε θα τον κρατούσε. Όπως κράτησε όλους. Έφερε έναν παίχτη ο οποίος θερματοφύλακας, ο οποίος παίζει πολύ καλά με τα πόδια και ήδη το δείχνει. Με τα χέρια παίζει. Και με τα χέρια παίζει. Λοιπόν, 22 χρονών. Στα 23, ναι. Εντάξει. Ο οποίος φέρεται ότι θα είναι και αυτός στο Μουντιάλ. Έτσι, ο τρίτος θερματοφύλακας. Αγκούστο Ντάντας. Ντάντα. Στο 8. Ο Ντάντα ποιο είναι αυτό, 30 κιλά. 30 κιλά, ναι. Αν του δώσει ένα γουδί. Ένα γουδί, στο, ναι. Στο κεφάλι θα λοιπόν θυμίσει. Λέει δεν με προλαβαίνω με δίνουν γουδιά. Ποιο? Δεν με προλαβαίνω, λέει. Το πρώτο κλότσο που θα. Έχω ναι. Σε θέλω να το δω αυτόν. Ναι, το πρώτο κλότσο που θα φάει, ναι. Αν θα πάει στην επόμενη φάση. Άμα κατουρι, άμα κατουρι, εγώ αν είμαι προπονητή τη αντιπάλου ομάδα. Ναι. Κι άμα είναι τσόγλανο προσωπικά. Εγώ στο λέω. Και πάει ξανά μανά και δεν μασάει, έχει μέσα ψυχή. Εντάξει. Άμα τον πατήσει το ποδαράκι ένα χαφ. Λέμε. Τώρα αυτό που παίρνει ο Άρης τον κύκλωπα. Ο Άρης παίρνει ένα κύκλωπα τώρα. Τι παίρνει? Ένα κύκλωπα, ένα 88, ένα κτίνο παίρνει στα χάφη. Και εσύ τι κατένα από. Τον εσύ. Τον εσύ. Εντάξει, αυτό πηδάει τουλάχιστον, να τα πω. Πηδάει, θα το δει και στα χάφη. Ψηλώνει τα χάφη, ναι. Ψηλώνει τα χάφη, βέβαια θα παίξει το παιδάκι. Το παιδάκι θα παίξει χάφη. Ναι. 30 κιλά. Ακούστο Ντάντα και Φελίπε Σουάρε. Αυτή η τριάδα. Ναι. Ούτε τρίτη δεν βγαίνει. 6, 8 και 10. Εμένα ακού. Ναι. Μα αυτή την τριάδα. Δεν ακούω, αυτό είναι το θέμα. Μα αυτή την τριάδα ούτε τρίτη δεν βγαίνει. 4 Αγκούστο, Ντάντα, Φιλίπ Σουάρε. Αγκούστο. Ντάντα. 30 κιλά και ο Σουάρε που δεν μαρκάρει. Ναι. Ξέρει πώ θα μπαίνουν οι εχθροί. Εχθροί. Λάμπρου δεξιά. Λάμπρου. Κουαλιατά αριστερά. Ναι. Και Ολιβέρα στην κορυφή. Με αυτού ξέρει τι βγαίνετε. Τι βγαίνουν. Τρίτη. Λοιπόν, πάμε και στη δεύτερη δεκάδα. Με το Λάμπρου. Στο είχα πει εγώ. Θα δοθεί στο Λάμπρου η ευκαιρία. Δύο εξτρέμματα. Άντρε ψω Λάμπρου. Λοιπόν, στη ναι. Δεύτερη ομάδα. Mm. Δεν θα δεις ποτέ αυτήν την ομάδα παίζει μαζί. Όχι, θα τώρα... τη δω σήμερα. Ναι, αλλά τώρα τη μπερδεύει για να πάρει απόψεις. Δεύτερη ομάδα. Κοτάρσκι. Κοτάρσκι. Ναι, κάτω ωραία, εδώ κάτω. Σ' άρεσε ο Κοτάρσκι, παιδιά τον άρεσε. Ωραίος, καλός. Λίρατζης. Πολύ καλό. Τσαούσης. Τσαούσης ποιος είναι.
Αυτό που είχε παίξει στο Ολυμπιακό. Άλλα 32 κιλά και με την Περμανάντ. Ήγκασον και Κουλιεράκη στα σόβερ. Ναι, αυτό με τα σγουράτα μαλλιά. Ναι, αυτό με τα σγουράτα μαλλιά. Ναι, αυτό ξέρει τι θέλει. Τι θέλει. Να το βάλει στο γυμναστήριο. Θα τον βάλω. Να το κάνει λίγο άντρα να πούμε. Το βάλω. Γιατί άμα το βάλω εγώ 30 κιλά σκότς να κάνει, ναι, θα πει το ποδαράκι μου πονάει. Α τα ρε, φύγε, θα παίξει το τσάβο. Ήγκασον και Κουλιεράκη λοιπόν. Το Κουλιεράκη το παιδί δεν το ξέρω. Ψηλό καλό κορμί για την ηλικία. Πολύ δυνατό κορμί για την ηλικία το Κουλιεράκη. Για όσου έχουν παρακολουθήσει Πάουκ Β, τον έχουν δει. Εγώ τον έχω δει. Τσιγκάρα βάψα χαπ. Πολύ καλή. Μπροστά ο Ελμάγκο. Θα το δούμε, πολύ καλό. Ποιο είναι ο Ελμάγκο? Ποιο είναι ο Ελμάγκο? Ο Ελκαντουρί. Ναι. Πολύ καλό. Θα αρέσει ο Ελκαντουρί. Βέβαια. Ναι. Για τρίτο θα βγει καλό. Κωνσταντέλια στη μία μπάντα. Τι είναι αυτό? Ρικάρντο στην άλλη. Αυτό. Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλια είναι το. Α, 40 κιλά. Το χαφάκι το οποίο το στείλαμε στην Ολλανδία, στο Βέλγιο σε Τρούιντεν. Γύρισε, ναι, και μάλιστα μαθαίνω ότι είναι, έχει πάρει και όγκο, έχει γίνει πολύ καλά. Όγκο πήρε. Ναι. Αριστερά. Ρικάρντο. Ποιο Ρικάρντο? Ο Πορτογάλο άλλο που πήραμε. Α, καλό. Θα το δούμε. Και κορυφή ο Τσόλακ. Άρα πάω και εκεί. Μα βγαίνεται τρίτη. Δεν ξέρω, αλλά άμα ενώσω και του κάνω μια ομάδα, αλλάζει εντελώς όλο το κόσμο. Ξενόησα αυτού. Ε, ναι, λοιπόν, στην Go Ahead Eagles να πούμε ότι παίζει ένα πρώην του ΠΑΟΚ, ο Αβεντή Αβεντισιάν. Δεν μπόρεσε να βρει εδώ. Ο Βακάχα Μπραχαμιάν. Ναι, ο ποδοσφαιρική Ιθάκη και παίζει πλέον στην Go Ahead Eagles, ομάδα πρώτη Ολλανδία. Γιατί το φάγατε αυτό? Στις 8. Δεν. Ο Μπάστο φτωχό είναι. Δεν μπόρεσε να βρει άκρη στο ΠΑΟΚ. Και τον πήρανε στην Ολλανδία. Φτωχό, τι δουλειά κάνει ο Μπάστο. 8 η ώρα θα κάτσει να το δει. Τι να κάνω, 8 η ώρα. Θα κάτσει να το δει. 7.30 τελειώνω από τον Καρατζαφέρη. Ναι, θα κάτσω δεις 8 η ώρα. Θα πάω στον Τζόλα εκεί με το. Ωραία. Να παίξω μπάλα, το δω κιόλας. 7 η ώρα παίζει και ο Ολυμπιακός με τη Σλάβια Πράγας. Έτσι για να. Συνέωπεν είχε πάει ο Κωνσταντέλος, όχι σε Τρουίτερ, αλλά στο Μέλλον πάντως. Εντάξει, ναι, δεν έπαιξε πολύ εκεί. Ναι. Φαίνεται ότι πήρε λίγο όγκο. Ο πες του για τον Ντάντας ότι στην Πορτογαλία πέφτει πιο πολύ ξύλο από την Ελλάδα. Πολύ πιο σκληρό πρωτάθλημα έχουν. Είναι πρώτο σε κόκκινες και κίτρινες κάρτες. Ωραία, μπράβο. Και ο Ντάντας είναι πολύ συνηθισμένο σε τέτοια μαρκαρία. Τρώει ξύλο και. Και αντέχει. Έχει, εντάξει. Δηλαδή έχει. Άμα τρώει ξύλο και αντέχει. Ξυλοχωρητικότητα μεγάλη. Ωραία. Παρότι δεν σου γεμίζει το μάτι. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν. Έχει. Άμα δει πάω ξύ με τρία ρουθούνια στον δρόμο να βγάζει φλόγες και να έχει και τρίχες στη μύτη και να καίγονται και τρίχες στη μύτη. Πορτογάλος δεν έχει τέτοιους. Δεν ξέρω. Που μας μοιάζουν κιόλας, είναι και λίγο στο πιο. Δεν ξέρω τώρα. Το μαυριδερό. Πορτογάλος, άμα του ζει ομορφιά και εκεί να δει, θα φρίξει. Άσχημο λαό Πορτογάλη. Πολύ άσχημο λαό. Δηλαδή για να βρει έναν ωραίο θα πρέπει να ψάξει 100.000 κόσμο. Ενώ εσεί που κλάνετε και σηκώνετε σκόνη από κάτω κοντί όλοι, έχετε πεδαράδε όλοι. Θα φάνεστε τώρα τι ναι, τραβάμε κάθε όλοι μέρα. Έλληνες, όλοι οι Έλληνε πεδαράδε. Έχει δει τώρα τον Κωνσταντίνο εξηλυνιαστεί. Έλα κάθε μέρα τώρα εξηλυνιάζεται. Ακούστε τώρα. Εγώ καταλαβαίνω, έχει βάλει πέμπτη μόλις, τώρα. Μόλι πιάσουν τα 40 οι Έλληνε, οι κοιλιέ είναι μέχρι απέναντι. Ναι. Ρεύονται και η βότια από τα αυτιά του εξατμίζεται να πούμε. Κατάλαβε όλοι οι όμορφοι Έλληνε, οι Πορτογάλοι είναι άσχημοι. Δεν έχει πάει όμω να πει να συγκρίνει. Εγώ έχω πάει και συγκρίνω ότι είμαστε καλύτεροι. Εσύ. Βέβαια. Στην Πορτογαλία. Ένα μήνα. Εσύ απάσει στην Πορτογαλία με Πορτογάλο θα πηδήξει εσύ νομίζει. Τι θα κάνει. Τσαγιονάρα αυτή. Με αυτή τσαγιονάρα. Την κλειστερή τσαγιονάρα. Και αυτό το, ναι, το παντελόνι. Και... μέχρι το γόνατο. Όχι, δεν μέχρι το γόνατο, είναι πάνω από το γόνατο. Πάνω από το γόνατο. Εσύ πώς, αυτή την κάρτα που θα πα, ρε φίλε, να κυκλοφορήσει. Εγώ χωρίω ναι. Βλέμμα. Έχω ερωτικό βλέμμα εγώ. Πώς θα βλέπεις το βλέμμα, Κώστα, γελάει ο Καζαμπάκας που παίρνει, έχουν πέσει τα μικρόφωνα. Λοιπόν, πάμε Ρόκος ή Φρέντι, όχι, Λεωνάρντο Ντικάπριο, των φτωχών. Λοιπόν, πάμε να τελειώνουμε, τελειώσαμε ΠΑΟΚ. Τι Λεωνάρντο Ντικάπριο, είχαμε χθες το χορηγό. Ωραίος. 36 χρόνια, ωραίο παιδί μου, ήρθε με μια σαγιονάρα. Τι σε κάνει ρε φίλε. Για να βρει γκόμενα έχει τζιπ. Γιατί να βρει, έχει γκόμενε, σιγά, δεν θέλει. Τι γκόμενα, για σου δώσει το κόρτο μπαλό. Ούτε την κύψα το κορδελιό δεν θα πει. Ναι. Κατάλαβε και το τζιπ. Το γεγονός ότι η ομάδα έχει κοντίνει. Ποιος κοντίνει? Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Θέλω να σχολιάσω ότι έχει κοντίνει σαν ομάδα ο ΠΑΟΚ. Ναι, που ναι. Ναι, γιατί ήταν πολύ ψηλή ομάδα, τώρα έχει ρίξει εκτός από το μεσορολικές και το ύψος. Και το ύψος, ναι. Ήταν και τα κιλά έχει ρίξει. Και Ρικάρντα, ναι. Μαντάντας, Μάντας, έχει πέσει λίγο το μεσόρο. Έπεσε ο μεσόρο ύψος. Έφυγαν ψηλά παιδιά, έφυγαν. Α δούμε. Αυτό είναι θέμα. Ναι, είναι θέμα σα. Είναι θέμα σίγουρα. Γιατί ο Άρης με τους κοντούς. Κεφαλιές τέτοια έχασε πολύ. Σε αντίθεση λοιπόν με τον ΠΑΟΚ, ο Άρης ψηλώνει όμως. Ψηλώνει. Χθες ήρθε ο Παπεσέικ, φεύγουμε από τον ΠΑΟΚ. 1,80 φεύγα, έτσι. Ο Παπεσέικ. 1,80 είναι αυτός. Χαφ είναι αυτός. Για εξάρι καλός είναι. Εξαραοχτάρι. Εντάξει. Έκλεισε τη σέντερ φοράρα που σου αρέσει, αλλά εκτός από τον Μπόι το 1,78 σε χαλάει. Ναι. Εγώ λέω είναι πιο κολτζής από τον Καμαρά. Θέλω ένα σέντερ φορ στον Άρη να δέρνει τον κόσμο. Τα σέντερ μπακ. Δεν θέλω τον 1,78. Θες ένα 85. Θέλω ένα γαϊδούρι σαν τον Ολιβέιρα. Ναι. Τέτοιο στυλ. Ναι. Τέτοιο στυλ. Να δέρνει τα σέντερ μπακ. Ο συνδυασμός Ολιβέιρα Γκρέι. Δηλαδή, ο Ολιβέιρα από το Παγκαίο. Ναι. Και του μου πει, ξέρω εγώ, ρε μάγκα τι έγινε. Άμα πλακωθώ, να έχω πιθανότητες να τον πλακώσω. Καλά, μπάλα θέλω να παίξω όμως. Δεν θέλω να δίνω. Ρε παιδί μου. Να με πει δύο κουβέντες για να το πω και δύο. Δηλαδή είναι και το
Ο Δελιζήση. Θα θέλετε εκεί πέρα, σαν τον Ανέστη Βλάχο. Θα έχει, Δελιζήση, σαν τον Ανέστη Βλάχο. Έχει Μπεναλουάν, έχει Μπράμπετ, έτσι λακωνιά πίσω εσύ. Και τώρα παίρνει κι άλλου. Ποιο Μπράμπετ έχει. Ο Μπράμπετ είναι για τα ει του αστέγου, δεν για μπάλα ο Μπράμπετ. Ο Μπεναλουάν το κάνει αυτό. Ο Μπράμπετ είναι ο Τσέχο. Ο Μπράμπετ είναι καλό. Ο Δελιζή η παλέμαχο τιμή ένα και. Εσύ του έσαι για ξύλο, γι' αυτό σε λέω. Είναι κονιά. Ξύλο να και σε ηλικία. Α, να παίζουν. Λοιπόν, ήρθε χθε ο Πάπε Σέικ, 1,80 το εξαρροχτάρι. Ναι. Έρχεται ο αριστερό ο Μπάκ. Στην Αθήνα υπογράψαν τα συμβόλαια. Εκεί τα κάνανε, αφού γιατί, ήταν ο Καρυπίδης. Εκεί ήταν ο Καρυπίδης και μετά πήγε Λονδίνο. Μάλιστα. Πήγε, έκλεισε τον Γκρέι που έρχεται το Σάββατο αυτή τη φοράκλα. Ο Φόρ. Πολύ ωραίος παίχτης. Φοράκλα. Πολύ ωραίος παίχτης. Ναι. Πάρα πολύ ωραίος παίχτης, να λέμε. Εντάξει, τώρα. Ωραίο. Θα γουστάρουμε δηλαδή φέτος οι ποδοσφαιρόφιλοι τον Γκρέι. Θα το βλέπουμε με ταχυδύναμη, με ταχύτητα που κάνει να τελειώνει. Είναι πολύ καλό. Δηλαδή στο στόπερ τριπλά είναι να πούμε. Ναι, τριπλά είναι και το στόπερ. Πλάτη παίζει κόλλο δηλαδή. Θα σου παίξει, αλλά κυρίως η ταχύτητα είναι το καλό του πρόβλημα. Στην ταχύτητα. Παίζω με τη Λαμία 0-0. Πλάτη δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει με πλάτη, αλλά θα σου κάνει τη. Βρε 0-0 μου έρχεται η Λάρισα, λέμε. Την τριπλά και σέντερφο. Στον Άρη λοιπόν όπου περιμένουν. Πέθανε ο Παπαδάκη. Όχι, όχι. Δεν το βλέπω, όσο δεν είναι άλλη στα πάνελ, στο παράθυρο, δεν την παρακολουθώ καν τον Παπαδάκη. Δεν σου έχει κολλήσει. Λοιπόν. Όχι, δεν έχει κολλήσει. Τι. Έχει πεθάνει. Άσε, ρε, τα. Μη. Λοιπόν. Ναι. Ο Άρης φέρνει και Νταμπό. Σκαμπό. Νταμπό. Τι είναι ο Νταμπό. Ένα κτίνο. Κτίνο, αυτό θέλω. Κτίνο. 1,88. Τι θέση παίζει. Εξάρι. Μπράβο. Δερνικό μου. Δερνικό. Αυτό θέλω. Είναι εσύ τη φάση. Μπράβο. Με τη διαφορά ότι αυτό πηδάει και ψηλά, θα προωθηθεί και στα. Τα και πρώτα 15 μέτρα σε πόσα δευτερόλεπτα τα κάνει. Είναι καλή ταχύτητά του. Καλή είναι καλή ταχύτητα. Άρα είναι γαϊδούρι ψηλά, γρήγορο κάτω. Συνήθω αυτή είναι αργή. Ναι, είναι καλή. Άμα μου είναι γρήγορο. Καλή, καλή, όχι γρήγορο, είναι καλή ταχύτητά του. Ταχύτητα. Για το ύψο του. Ναι. Δεξιπόδι αριστερό. Δεξί. Δεξιπόδι. Μην τον πει να σου κάνουμε ω κατέβασμα και φτιάξουμε παιχνιδιού. Ναι. Δεν το έχει κι αυτό. Με τη φτέρνα πετά την μπάλα. Δεν το έχει κι αυτό. Απλά ούμπλα είναι δηλαδή. Ναι, αλλά είναι ένα παίκτη ο οποίο δίνει όγκο, δίνει κατάλαβα. Δύναμη, παίρνει κεφαλιέ. Κατάλαβα. Καθαρίζει φάσει. Τσαπατσούλη. Θα τον βάλει στην κατηγορία σύνδεση σίγουρα όταν τον βάλει. Δηλαδή όταν κατεβάζει ο Άρης την μπάλα, τι θα γίνει. Ποιο θα την πάρει, ποιο θα την κατεβάσει. Ο Πάπε Σέι. Ο Πάπε Σέι, ο άλλο. Τι Πάπε Σέι. Αυτό εδώ τώρα, ο Πάπε Σέι που ήρθε. Άλλο είναι αυτό, είπαμε. Εντάξει. Ναι, θα πάρει κι άλλον ο Άρης Χαφ. Απλά ναι. Θέλει να βάλει και λίγο όγκο. Γιατί πέρσι δεν λέγαμε ότι είναι κοντή η ομάδα του Άρη. Βέβαια κοντή ήταν. Έβαλε και ένα τριάντα στο Χαφ κατά πόνο 80 όλοι. Εντάξει. Τι εντάξει, τι. Ήταν κοντή. Τώρα σου λέει θα πάρουμε και πάνω από ένα 80. Ένα 81, ένα 88. Άλλο. Πρέπει να υπάρχει balance. Δεν μπορεί να έχει κοντή ομάδα. Σωστά. Ψηλή αργή πάλι είναι από την άλλη μεριά. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία να πούμε. Άρα Άρης τελείωσε με Γκρέι, με μαζικού. Να δούμε αν θα τελειώσει και ο Νταμπό με τις υπογραφές, πώς θα εκεί πάει το ολοκλήρωμα. Ο Χάιδο, θα έρθει ο Χάιδο. Όχι, υπάρχει ένα θέμα εκεί. Γιατί με ο Χάιδο δεν έρθει. Ο Χάιδο με το δεξί του μπακ. Εντάξει. Τελειώσαμε και με τον Άρη. Πρέπει να κλείσει την τρύπα εκεί ο Άρης, έτσι. Ναι, με Μπακατά δεν τη βγάζει. Με Μπακατά ήρθε εκεί στο πυγμαχάδικο. Τι σε έκανε. Δεν ήξερα να βαράει το σάκο. Δεν ήξερε. Δεν ήξερε. Καλά μπάλα να παίζει. Εμείς δεν θέλουμε να δέρει κόσμο, ρε φίλε. Εσύ όλους κατευθείαν. Καλημέρα από Κιτρινόμαυρο, Γκέζελ Κίρχεν. Μια και σήμερα κούλ για το όμορφο λιτόχωρο. Άμα δει παοξί στον δρόμο με τρία ρουθύνια να βγάζει φωτιές και να καίγονται τρίξη μύτη, δεν θα κάνει κάκα. Είναι τρελός για δέσμο. Λέω χαίρο πολύ, ρε φίλε. Εδώ μιλάμε τώρα, έχουμε θέματα εδώ. Ξέρεις ότι. Τριπλορούθουνος. Τώρα που είναι καλοκαίρι. Ναι. Η τρίχα κάνει. Έχει και δει παοξί πόντιο στον δρόμο. Μάστε. Με την τρίχα. Θα πρέπει η προσβεστική να το απαγορεύσει την αυτή. Γιατί αν πιάσει φωτιά το ρουθούνι. Μπορεί να πάρει και το διπλανό. Τα σκάνια. Υπάρχει και. Άσε, πού θα απαγόρευα και το μουσί εγώ το καλοκαίρι. Τσιγάρεση, γιατί το μουσί. Τίποτα. Εγώ αν ήμουν κυβερνήτη. Ναι. Μουσάτουσε. Καλύτερα που δεν είσαι τότε, γιατί θα είχαμε θέματα. Σε φταίνει και μουσάτη, πασοξίδε. Εγώ κυβερνήτη, αν γινόμουν. Τι θα έβγαζε νόμο για τα μουσια. Δεν θα υπήρχε μουσάτο. Ναι. Τίποτα. Πασόκ, τίποτα. Θα είστε καθαροί. Πλημμένοι, πλημμένοι. Εσύ αγόρι μου είσαι ο Πατακός, δεν είσαι ο Ραπτόπουλος. Χειρότερος ο Πατακός. Γι' αυτό καλά κάθεσαι και κάνεις εκπομπές εδώ πέρα. Γι' αυτό τέτοιοι φτιάχνουν κράτη. Τα μουσια, ξενοχλούν και τα μουσια. Τι, ο Ερντογάν δεν θέλει μουστάκια. Καλά κάνει. Α, καλά κάνει. Αυτός εσύ δεν θες τα μουσια όμως. Μουσια, μουστάκια, τι είναι αυτό ρε. Αφού ο Ερντογάν καλά κάνει. Τι, δεν έχει μουσι. Τι αντιλαμβάνεσαι τραβά εδώ κάθε μέρα. Απαγορεύεται. Ναι. Εγώ αν είμαι κυβερνήτης. Αντιλαμβάνεσαι τραβά εδώ. Καλά κάνει, απαγορεύεται. Καλά κάνει και απογορεύεται. Δεν θέλω τρίχες, ρε. Δεν θες τρίχες. Καθόλου. Και γιατί έβαζε το ψωφί με τόσα χρόνια στο κεφάλι. Άλλο τα μαλλιά. Άμα δεν θέλω τρίχες. Πώς θα θες να με τρελάζεις. Μουσάτος, ρε. Ναι, δεν θέλω το μουσάτο. Δεν το θέλει. Θα βγάζα νόμο εναντίον του μουσάτου. Δεν θέλω άλλο χαφ. Λέγω και του Κουκουρέ. Του Κουκουρέ, Ντιόπ, Νταμπό, Ματίγια φτάνει. Δηλαδή ο δημιουργικό σου χαφ θα είναι μόνο Ματίγια. Δεν νομίζω το. Ο Ματίγια. Αν πα μόνο. Ο Φλωράκος.
Παίρνει την μπάλα κατοχούλα, τη δίνω στον μπακ, την παίρνω ξανά, την ξαναδίνω στα 10 μέτρα. Τέτοιο χαφ θέλει ο Άρης, ρε. Ο Άρης βασικά θέλει ένα δεκαράκι καλό εκεί, οχταροδέκαρο να ξέρει μπάλα. Διαγέ, δεν ξέρω τι θα είναι, Μπερτόλιο, εκεί δεν έχει κανένα. Διαγέ είναι απώλεια, φίλε. Όλοι είναι απώλεια εκεί, ναι. Και ο Σάσα είναι απώλεια. Και ο Τζέκο ήταν απώλεια. Ζήσαμε μέχρι σήμερα να ακούσουμε από το διπλανό σου ότι άνθρωποι σαν τον Πατακό φτιάξανε κράτη, λέει. Τι άλλο θα ακούσουμε, λέει. Όχι, θα σας κλέβουμε τα ΕΣΠΑ, ρε ηλίθιοι. Τι άλλο θα ακούσουμε. 400. Ας τα ΕΣΠΑ, μη είπαμε. Ας τα ΕΣΠΑ, δεν τα πιάνεις. Μην τα πιάνεις τα ΕΣΠΑ. Τα τελειώματα του Γκρέι με έχουν φτιάξει. Ναι, είναι μεγάλη μεταγραφή του Άρη με τον Γκρέι. Όχι, δεν φτιάξα, πλάτη, δεν θα φτιάξει κράτος οι άλλοι. Στέλναν τα παιδιά σας, ουρακοτάκι, εξορία, τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. 400 ευρώ το μήνα, πίνα μαύρη. Ρε μάλια, φάγατε τα λεφτά. Παιδιά του Πολυτεχνείου, μουσάτη. Άπλητη. Άπλητη. Εσύ που πασαλίβεσαι με τις μουστάδες και τα κέτσαπ και τα λάδια όπου πάμε, που είσαι, είσαι καθαρός. Τα αλλάζω μετά. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Δεν γίνονται, θα με τρελάνει. Τον φταίνει μουσάτη και χθες πριν πάμε στο τέτοιο, έχει ρίξει όλο το λάδι πάνω του. Όλο το λάδι. Πασαλήφθηκε μετά και με μουστάδες. Δεν σας τα πω όλα, έφυγε. Κωνσταντίνε, βλέπεις τι τραβάω κάθε μέρα, έτσι. Βλέπεις τι γίνεται. Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό. Θα πάμε σε κομψό για να επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα μεταγραφικά που μας έρχονται από Αθήνα πλέον πλευρά. Ολοκληρώσαμε με τα του ΠΑΟΚ, του Άρη, όσο μπορέσαμε, γιατί ο άλλος είναι σε υπερδιέγερση εδώ και λίγη ώρα. Τώρα, μπορεί το καλοκαιράκι να μην έχει πρωτάθλημα, αλλά έχει καζίνο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος λοιπόν το καλοκαίρι, το Regency Casino μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον μας ζωντανό. Ατελείωτο παιχνίδι για όλα τα γούστα. Καθημερινές κληρώσεις μετρητών και τρελά jackpots που σκάνε καθημερινά. Καζίνο όμως δεν είναι μόνο το παιχνίδι. Απολαμβάνουμε μοναδικές νοσημιές στο εστιατόριο Λατεράς και ποιοτικό δείπνο, κοκτέιλς και live μουσική στο νέο restaurant bar Ο Κήπος. Το καλοκαίρι λοιπόν παίζει μπαλίτσα το καζίνο και θα είμαστε εκεί να κάνουμε κερκίδα. Τώρα η σμαράγδα μας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε παρεούλα όλοι μαζί μέχρι και τις 10 να ολοκληρώσουμε και το σημερινό Rap and Cool Show. Έχουμε συναπασικά ποδοσφαιρικά νέα. Η Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ήρθε αποκλειστικά στο Nova Sports για τις επόμενες 6 σεζόν, παρακαλώ. Και εσύ μπορείς να ζήσεις την εμπειρία με τους πρώτους 3 μήνες, μάλιστα, να είναι δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr / Premier League ή στο δίκτυο της Nova και της Wind. Όχι, δεν την είπες καλά. Τι? Premier League. Σταμάτα ρε αθεόφοβε. Τι πράγμα θα σε διορθώνω. Όχι, δεν τώρα στους χορηγούς δεν κάνουμε. Να μην κάνουμε τώρα Πέρμιερ Λίγκ, έτσι. Λοιπόν, σε έχουν, με έχουν στείλει εδώ. Έχεις φορέσει μουσταρδί σακάκι, ρε μπαγάσα. Κοίταξε. Για να μην λερώνεσαι, λέει. Όχι. Επειδή... Σκουπίζεσαι πάνω κατευθείαν. Σκέφτομαι να πάω Χαριλάου. Ναι. Και... Με αυτό το σακάκι. 50 ευρώ το αγόρασα. Ναι. Σε κράζω για τον Πατακό εδώ, βλέπω. Γιατί τι έκανε ο Πατακός. Ο Πατακός και ο Παπαδόπουλος και ο Μακαρέζος. Πού είναι αυτή τώρα, δεν μπορούσε. Και κάτσε λίγο, ναι. Πατριώτες. Αυτά δεν τα έλεγε, λέει. Στάστα, που λέει στην εκπομπή. Στάστα. Θέλαν πατριώτες οι Έλληνες, πατριώτες ναι. Πολιτικούς. Ναι. Αυτοί δεν ήθελαν να κάνουν τα πετρέλαια ελληνικά να πούμε για να μην τα δώσουν στους Αμερικάνους. Αυτοί δεν ήταν απλά μόνο φασίστες. Φασίστες. Πατριώτης για να είσαι πρέπει να είσαι φασίστας. Δεν είναι απαραίτητο, ρε φίλε, αυτό. Αν δεν είσαι φασίστας, πατριώτης δεν μπορεί να είσαι. Γιατί να μην είσαι. Στο λέω να το ξέρεις. Γιατί πρέπει, δηλαδή συνδυαστικά και τα δύο μαζί. Αν δεν είσαι φασίστας, πατριώτης δεν μπορεί να είσαι. Κάπου από με πατακόρες. Στο λέω εγώ. Αυτοί φτιάχνουν κράτη λίγο να έχουμε και ένα όριο, λέω Τέο. Ναι, θα μας τρελάρει, λέω άλλο. Όχι, φτιάχνει ο. Πώς το λένε. Το κουκουέ φτιάχνει κράτη. Καλημέρα σα, κουμπαράκια. Από Αγία Σοφιά, Νέα Φιλαδέλφια, ο Μαδάρα λέει. Δεν είναι Αγία Σοφιά, δεν είναι Αγία Σοφιά. Ο Παπαρένα είναι. Ο Αγία Σοφιά, ο Παπαρένα, όλο μαζί. Τζαμπασοφιά, ο Παπαρένα είναι. Εντάξει, έβαλε λεφτά και ο Παπαρχάτσε, μην δούμε εδώ και την Τούμπα να λέγεται, ξέρω εγώ, Αλιάνς. Έτσι δεν το συζητάμε. Άμα λέγεται Αλιάνς, Κουλιανέ, Αλιάνς θα τη λέμε. Λοιπόν, και πάμε τώρα να αποκαλυφθεί τι έχει γίνει με το θέμα του Νόερ. Γιατί μίλησαμε με τον άνθρωπο ο οποίος. Του μετέφερε κάποια πράγματα. Είπα, λέει, τον Νόερ να μου δώσει ένα ζευγάρι γάντια για να τα πάω στο Ραπτόπουλο. Ο άνθρωπος συγκεκριμένος, ο φίλος μας ο Κωστής Σιδηρόπουλος, πάει, τους κάνει μασάζ, πρακτικές εκεί, τα προβλήματα που έχουν. Νόερ μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο. Ναι. Έκανε το βίντεο και πάω του δείξω το Ραπτόπουλο το βίντεο με το μέλι και μου έδωσε ένα σόβρακο να του φέρω γιατί είναι πολύ ερωτικός άντρας, λέει, με το μέλι. Δεν το ξέρει ότι ο Νόερ το παστελό είναι το ριζόγαλο. Γιατί φαλακρή λέει έχουν πολύ τεστοστερόνι. Αλλά λέει τράβα το βίντεο, αδερφέ, και στείλε με να το δω να κλάψω. Και ο άλλο λέει αυτό είπε ότι είναι κολλητό και μα ακούει. Εντάξει, είπαμε λίγο ότι προχώρησε την ιστορία, ρε παιδί μου, ο Κωστής, γι' αυτό και πέσαμε στα γέλια. Δηλαδή πήγε, του έδειξε το βίντεο, γέλασε. Ξέρει τον Ευαγγελάτο ο Νόερ.
Καλά, και σένα δεν σε ξέρει. Απλά είδε ένα φαλακρό να πασαρίζεται με μένα. Εσύ όμως εδώ με είπες ότι ο Νόερ μα ακούει. Εδώ εσείς είπατε ότι σας έκλεψε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα και σαν 30 πόντους πίσω. Να δεις τώρα τι. Αυτό σε πείραξε εσένα. Άρα μην κράζεις παοξίδες. Τα ίδια κάνεις και εσύ. Εμένα μου αρέσουν οι παοξίδες. Έχεις παοξίδι κοινοτροπία. Φυσικά. Γιατί τους κάνεις τότε από το πρωί στο βράδυ με τα κάκατα. Όμοιος το όμοιος. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα. Καλά δεν το ξέρεις ότι οι παοξίδες εμένα με γουστάρουν περισσότερο και από τους γουστάρεις κατά βάθος. Φυσικά. Έτσι, ναι. Από κάτι γλύφτες που γλύφουν το Σαββίδι γουστάρουν περισσότερο από Ραπτόπουλο. Ναι. Ξέρεις ότι δεν γουστάρουν τους υποτακτικούς. Ο πρόεδρος και ο πρόεδρος. Ναι, αλλά όταν σου λέω εγώ για τον ΠΑΟΚ ότι εμάς όταν μας τα έκαναν αυτά με Βενετίδη και έτσι πηγαίναμε, κάναμε καταλήψεις και ουρλιάζαμε και μου λες. Βεβαίως. Εντάξει, ένα σίδερο μπορεί να ήρθε. Αλλά εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να ουρλιάζουμε εδώ. Τις καταλήψεις τις κάνατε όταν έπεσαν οι μετοχές. Αυτό δεν τις κάναμε. Άντε, επαναστάτες, αυτό τώρα του Νικόλα είναι. Τώρα, αυτό είναι ατάκα. Επαναστάτες, Μακεδονοβλάχοι να πούμε. Ο Φαντάι κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Η Αϊτχόφεν ανακοίνωσε Σίμονς και ο Σίμονς. Λουκάκου. Ναι, καλώς πέφτει ο Σίμονς. Και ο Λουκάκου επιστρέφει στην Ίντερ. Και τα λέω αυτά γιατί ο κόσμος μας ζητάει. 3-5-2, έτσι. Ναι, ναι, με Λαουτάρο. Με Λαουτάρο. Μια χαρά θα είναι. Μια χαρά. Επιστρέφουν. Τώρα, εντός συνόρων. Μάλιστα. Εντός συνόρων. Γκατζίνοβιτς, οκ για την ΑΕΚ. Έβαλε λεφτά ο Μελισανίδης το πρωί, το βράδυ παδέμβραγμα. Κάτι... Μην ξαναπληρώσετε Μελισανίδη. Μην σου κάνει μια άλλη αρρώστια να πούμε. Ναι, αλλά φτάνει να πούμε. Αντιλαμβάνομαι δηλαδή, και μαθαίνω... πληρώνει και εγώ τον θέλω, τον αγαπάω τον Μελισανίδη. Ναι, εγώ μαθαίνω ότι θα ξαναπληρώσει και για άλλον παίχτη. Δεύτερο μπαλονάκι θα κάνει. Και άλλο εκατομμύριο. Και ο φίλος φυλάξει. Ναι, θέλω φυλάξει. Ότι θα ρίξει κι άλλο χρήμα ο Μελισανίδης. Ναι. Αυτό μαθαίνω. Και μάλιστα για το center for, αυτό που μου είπε ένα πουλάκι είναι ότι πολύ καφέ κάτω Πρίγιοβιτς λέει. Ναι. Όχι, μα τα είχαν πρίξει οι Αριανοί. Και υπάρχει. Μιλάει ο Κάρι με τον Σέρβο. Καλά, και δεν και τα λέτε τουρκοραδιόφωνο. Όχι, εγώ μαθαίνω για την ΑΕΚ. Τα παίρνετε από τα ρούβλια του Σαββίδη, λαμόγια. Έτσι λένε. Από τον Σαββίδη ή από τον Μαρινάκη, να ξέρουμε. Από πού μπορεί να τα πάρει πάντα. Έλα που χιλιάζει. Δεν τα παίρνουμε από κανένα, αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, άρα πώ φανέωταν να δούμε και σενάριο Πρίγιο για την ΑΕΚ. Πρίγιο, ναι, με Αραούχο. Με Λιβάη Γκαρσία, με Τζούμπερ. Μ' αρέσει. Πίσω με τον Μήτρογλου θα παίξει. Με Γκατζίνοβιτς, περίμενε, με Γκατζίνοβιτς εκεί που έχει δέσει. Πίσω βρε η τρύπα βρε. Πίσω είναι όλο τρύπα. Μία μεγάλη τρύπα. Είναι η τρύπα του Όζοντος είναι πίσω. Πίσω, αυτή μπροστά είναι... εντάξει. Ναι, και πέρσι ήταν καλή η Άκη. Καλή, ναι. Λοιπόν. Η Μελισανίδη. Δεν μπορεί να την αλλάξει την τετράδα σου πίσω. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Στάντε κανέ. Θα δούμε, θα δούμε. Πάρ του εκεί. Μήτρογλου. Κράτα τον εκεί για ταλέντο. Παναθηναϊκός. Με Βράνιες, Τζαβέλες, Σβάρνες, Μάρνες, Μισελέν, Γκουτγίαρ, διόντους όλους. Δεν είναι εύκολο. Στον Παναθηναϊκό πώς βλέπεις το Σύριλο ότι έχει χάσει αρκετούς πλέον κωβικούς παίχτες, γιατί φεύγει και ο Βέλεθ. Ο Βέλεθ πρέπει να πάρουν center back με προσωπικότητα ηγέτη. Γιατί δεν είναι απλά ένα center back ο Βέλεθ. Ο Βέλεθ είναι ένα παίκτη. Έχει ηγετικές ικανότητες. Έχει ηγετικές ικανότητες, κατεβάζει μπάλες κάτω, είναι χαμηλά, πολύ καλός. Ο Βέλεθ, ο οποίος πάντως για να το δώσει ο Παναθηναϊκός, λέει σε αυτήν την ομάδα την Αλφατέκ, όλα θα μου τα δώσει μπροστά, όλα τα λεφτά, ούτε δώσει ούτε μόσης. Ο Δόνης Θεσσαλονίκη, ο Τσιγκουναράς, ένα τηλέφωνο δεν πήρε, μας κάνει. Καλά, κάνει καφέ να πιούμε. Α, θες καφέ. Τι έγινε, ρε Δόνη. Ναι. Ανοίγουμε και γραμμές. Εκείνο τον καφέ να πούμε, άντε και ελληνικό να μας κεράσει. Έτσι. Θες να κεράσει ο Δόνης. Έλα, ρε. Κέρνα τον εσύ να βγεις από πάνω. Κερνάμε εμείς. Άντε, μπράβο. Πάρε τηλέφωνο. Λοιπόν, εντάξει. Τον Ολυμπιακό πανηγυρίζω γιατί το τάγκ υπέγραψε, παρουσιάστηκε. Ποιο είναι το τάγκ? Ο τρίτος, ο Καμαρά. Ο Καμαρά τάγκ είναι. Δεν είναι τάγκ, τι είναι. Έξω από το χειρό θα κάνει αποψήλωση το τάγκ και θα μπαίνουν οι άλλοι μέσα. Τριετία. Τάγκ που δεν πατάει φτέρνα περιοχή δεν είναι τάγκ. Τάγκ σε ραντεπίδεση, τάγκ. Τάγκ σε ραντεπίδεση, ναι, έχει φαγωθεί. Και αυτά στέτα τέτοια τον τερματοφύλακα δεν τον τριπλάρει κιόλα το τάγκ. Βλάχη, εμένα δεν ακούτε. Εντάξει, κουλ, το όσπασε το γραφικόμετρο. Δεν γεννηθήκαμε πριν. Τέλος πάντων, βγάλε ποιος ασχολείται με τσάμπιους του Μπέτσο να μας πει. Άμα ερχόταν στον ΠΑΟΚ και η γιαγιά του στην Τζαμάικα θα βγάζατε. Δεν κατάλαβα τίποτα, ρε Κυριάκο. Πραγματικά. Θα βγάζαμε τη γιαγιά του στην Τζαμάικα. Ναι, δεν κατάλαβα πραγματικά. Θα ψάχνει ο Μπούζα στη γιαγιά του αντίθετα. Εντάξει, θα τα γράψει αλλού σε εμά. Τι σε εμά θα γράψει, θα γράψει για τι εφημερίδε. Θα τα πούμε, ο άλλο δεν θα τα διαβάσει. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή για τον Γκρέι έχουμε πει τα καλύτερα παιχτάρα, τα πάντα έχουμε πει. Δεν κατάλαβα τι εννοεί ο Κυριάκο. Anyway, 200 ευρώ κάνει παντόφλα του φίλου σα, λέει. Του τάπα χθε. Ποια? Τι παντόφλα φορούσε χθε ο Λεωνάρντο Κάπριο, ο Ηλίας. 200 ευρώ έχει. Είναι δυνατόν να οδηγά τζιπ με παντόφλα, ρε φίλε. Ναι. Πόσο βλάχο μπορεί να είσαι. Πόσα λεφτά κι αν έχει. Εσύ, άμα έχει λεφτά, να σου πω τώρα την οτροπία των πλούσιων. Ναι. Και γυμνοί μπορούν να πάνε έξω. Τι μπορεί να φορέσουν ένα σόβρακο και να βγουν. Εμεί που είμαστε φτωχοί, γιατί κάνουμε την κουβέντα. Καλά, και εμεί με τι παντόφλε βγαίνουμε. Η μαγιά είναι να μην έχει φράγκο και να βγαίνει έτσι. Ναι, όταν σε πλού, εκείνη η μαγιά. Τι. Ναι. Δεν θέλω άλλο χάφλε, μου φτάνουμε του κουρέντι όπ, ταμπό, μαντίγια. Εντάξει, άμα σε φτάνω, φίλε, με γεια σου και με χαρά σου.
Α, για τον Γκρέιρε σε πειράζω. Α, εντάξει, άλλο γιατί το νόμιζα ήταν σοβαρό το μήνυμα. Λοιπόν, Ολυμπιακός είπαμε και αυτός 7 η ώρα σήμερα φιλικό με Σλάβια Πράγας. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει χαφ και στόπερ μετά και τη φυγή του Βέλεθ, του Γκατζίνοβιτς. Ο αξονάς του αδυνάτησε λίγο. Βιγιαφάνες. Και ο Βιγιαφάνες δεν τον θέλαν. Κι άλλος έφυγε. Ο Μαωρίσιο. Έλα, δεν έχει σημασία, έφυγαν παίχτες από τον κορμό. Θα έμπαινε, 20 άλλα. Ναι. Απόλυτα. Ψάχνει τρεις παίχτες τώρα. Ψάχνει παίχτες. Ευκαιρία τον άλλο, τον Φλόρο, τον Αλεξανδρόπουλο να γίνει λίγο άντρας κι αυτός. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές 90-90-90. Όποιος γουσταρίζει, να. Τι έκανες τώρα. Δεν το πιστεύω, ρε. Εσύ είδες τι έκανες. Δεν το πιστεύω, ρε. Καλά, ρε, ρεύτηκε στο μικρόφωνο. Εσύ, Καζαμπάκα, σε παρακαλώ, κάντε κάτι εδώ. Ο άλλος τι κάνει εδώ απέναντι. Γιατί μιλάς. Ρεύτηκε στο μικρόφωνο, δεν πει χαμπάρε. Μιλάς με άλλον. Λοιπόν, πάρε εδώ σε γραμμές. Καλά, ρε αγόρι μου. Πολύ φάγαμε χθες. Και τώρα χώνεψε και το έβγαλε στο μικρόφωνο. Σιγά σιγά, τι. Ωχ, Θεέ μου. Πάμε γραμμές, δώσε, καλημέρα. Εδώ είχαμε ένα ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Ναι. Που του φεύγει. Μεγάλο. Ναι, μπουφ, έκανε. Έκανε μπουφ, μπουφ. Αλλά εσένα σε είδα, το μάζευε και το έβγαλε στο μικρόφωνο. Εσόκοφη ήταν. Για πάμε, ρε παιδιά, πάμε λίγο. Δεν θα πούμε κίκ τώρα. Άσε τα παιδιά να μιλήσουν. Κίκ, 10 λεπτά. 10 λεπτά από 2 λεπτά. Πέργεμε στο κέντρο. Έλα, καλημέρα. Για πάμε, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Φανατικό ακροατή Κιλωνιά και Ραπτόπουλου. Φανατικό του Κιλώνη και του Ραπτόπουλου. Έλα, πέστε τα τότε. Ακούγομαι καταρχήν καλά. Περίφημα. Σιγά. Σιγά, πφ, τα γίδια! Θα τα σπάσει όλα, ρε. Λοιπόν. Έλα, ρε φίλε. Λοιπόν. Τον υγιό μου, τον μεγάλο. Έχω δύο-τρία πράγματα, αλλά εντάξει, αυτά δεν γίνονται. Μπαίνετε 7 και 3, διαβάζει Μαράγδα μήνυμα, ναι, από ακροατή. Η εκπομπή σα είναι μία, για 2 ώρες και κάνει. Σταμάτα, ρε, τετράγωνο πόντι. Σταμάτα, δίκιο έχει. Κάτσε, ρε, ζυμπέλι. Δίκιο έχει, σου λέω. Άσο να πει, αφού έχει δίκιο, άσο να πει. Ναι. Και από τη 1 ώρα και 10 λεπτά, τη 1 ώρα και 8 λεπτά, ακούμε για τον ΠΑΟΚ. Ό,τι ακούμε, δηλαδή τον Πετροτό, το ακούμε σήμερα το πρωί. Εκαταρτήσατε μια ιδέα. Τα ιδέα είναι, ρε φίλε, το ξέρω. Όχι. Εδώ δεν έχεις δίκιο. Όχι, δεν έχεις δίκιο. Όχι, δεν έχεις δίκιο. Ποιο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ. Ποιο ΠΑΟΚ, κάτσε, δεν έχεις δίκιο. Δεν έχεις δίκιο, όχι. Έχεις δίκιο για τις διαφημίσεις και για τα μηνύματα. Για το άλλο, εδώ σε αυτήν την εκπομπή τώρα, ποιο ΠΑΟΚ. Είπαμε και για ΠΑΟΚ. Θέλεις να βάλουμε την εκπομπή. Ναι, όχι, δεν έχεις δίκιο. Τι σημαίνει, επειδή είναι πελάτης έχει πάντα δίκιο, δεν έχει δίκιο. Άστο με να πάρουμε το δίκιο. Να πω λίγο κάτι. Όχι, πολλά είπες. Όχι, με σήγησες τώρα. Θα λες αλήθειες. Ποιο ΠΑΟΚ. Μία ώρα λέγαμε για τον Κρέι, για τον Ταμπό. Πλάκα με κάνεις τώρα. Όχι, δεν με νοιάζει ο πελάτης. Θα λέω τα πράγματα όπως έχουν. Η πρώτη βγήκαμε. Σωστά είπε. Σωστά είπε για την ώρα. Είναι πόντι. Τα είπες όλα. Πάμε επόμενος. Μα τα ελάρι 20 λεπτά για τον Κρέι, λέγαμε. Μη, η νεανική σου αυτή, μη. Η νεανική μου. Όχι, θα αρχίσω τώρα να βγάζω κι εγώ τον άγριο από μέσα. Θα με τρελάνει τώρα, σε παρακαλώ. Για τον Πάουκ, τι για τον Πάουκ. 3 λεπτά είπαμε για το φιλικό που θα δώσει ο Πάουκ. Αυτά είπαμε. Τίποτα άλλο δεν είπαμε για τον Πάουκ. Το Σαββί δεν τον είπαμε τίποτα. Τίποτα δεν είπαμε. Πιάσαμε τα μεταγραφικά του Άρη. Τον είδα φωτογραφία χωρίς μάσκα. Ναι. Η άλλη ήταν με μάσκα γύρω-γύρω και εδώ μας λέτε φοβάται τον κορονοϊό. Πάμε επόμενο. Παραμυθάδες. Χωρίς μάσκα κυκλοφορεί να πούμε άνθρωπο. Φοβάται τον κορονοϊό ο πρόεδρος και δεν έρχεται. Πουλάτε τον παραμύθι τον κορμάκι. Για πάμε καλημέρα. Έλα εσύ από πίσω να σιγοντάρει. Έλα φίλε, πάμε καλημέρα. Νικόλα, καλημέρα. Καλώ να. Τι κάνουμε, ο Στέλιος από την πιθήνα είμαι. Ο καλός πιθήνα. Το φιλαράκι εδώ που κολυμπάμε. Είναι απιθήνα. Ο καλώς. Κόκκινος είσαι, ρε φίλε, πισίνα λέει. Πισίνα είπε, ρε. Τι πιθήνα. Νικόλα, διαβάζω τώρα στα άρθρα. Ναι. Τι παπάς πέφτει, ρε, με τα διαρκεία στη ΣΑΕΚ. Τι γίνεται εκεί, τι γίνεται. Ανεβάζουν, λέει, ότι κατασκηνώσανε χθες έξω από το καινούριο γήπεδο και περιμένανε, λέει, με προσμονή τα διαρκεία σήμερα. Εδώ είναι ικανοί να πούνε ότι ο Μπάκας πέδωσε συλληπιευτό περασκά στο Μελισανίδη. Ο Μπάκος ο διαιτητής που τον είχαν πλακώσει τότε. Ό,τι θες. Δηλαδή τώρα θέλουν να μας πείσουν ότι με 700 ευρώ μέσο όρο διαρκείας. Παρακαλάνε έξω με σκηνές. Ναι. Εντάξει, αυτά και γίνονται. Και μετά λένε ότι δεν έχουμε λεφτά. Βρε 5 ευρώ τη βενζίνη βάλε. 5 ευρώ το λίτρο. Οχ, να το σου στέλνω. Να του έδωσε. Εντάξει, ναι, θα το φάνελε αυτό το πρόλογο όμω τώρα οι υπόλοιποι. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι τέλη Αυγούστου δεν θα έχει ούτε 10.000 διαρκείας. Και θα αναγκαστούν να μειώσουν τις τιμές. Αν και πιστεύω ότι ο Τίγρης δεν θα ενδώσει απειλές. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Θα τα δώσουν εσωτερικά μέσω από συνδέσμους και θα δώσουν μισή τιμή. Φύγε. Καλημέρα. Άδικος ο ακροατής ο προηγούμενος λέει, το χαρακτηρίζει και κάπως. Λέει, η εκπομπή λέει
Πόντιο ήταν. Ήταν πόντιο, εντάξει. Προφανώ δεν αντιλαμβάνει την αίσθηση του χρόνου. Με πόντιο δεν μάλλον. Δάκρυ δεν αύρι. Εδώ ένα μήνυμα λέει: όταν έφυγε ο Βέλεθ στον Παναθηναϊκό και τον Άρη έλεγε ότι πήγε γιατί ήθελε να πετάγεται γρήγορα στην Ισπανία λόγω οικογενειακού προβλήματο. Είχε όντω παιδιά. Επειδή έχει από εκεί απευθεία πτήσει. Τώρα φεύγει για Αραβία στην άλλη άκρη του κόσμου. Τελικά, μήπω είναι λίγο, λέει, χρήμο τέτοιο. Ναι, κρυφό. Τι να κάνει, φίλε, τα τι χρήματα. Τα λεφτά είναι. Τι να κάνει. Εντάξει, ναι. Δουλειά του είναι. Τι να το βρει. Για πάμε, πάμε επόμενο. Καλημέρε. Καλημέρα. Καλώ ο να. Μην με κάνει, ρε φίλε, να υποστηρίξω τώρα να το παίξω σύνηγορο εκπομπή. Αφού και σου λέει μόνο για τον Πάουκ. Έλατε, αυτό σου λέω. Τα δέχτηκα όλα τα άλλα. Φίλε, πόντιο ήταν. Δεν μαλώνει με τον Πάουκ. Θα γίνω εγώ τώρα σύνηγορο του Φαλακρού. Για πάμε, λάσο. Δεν λέει μόνο. Πού και σου πω. Του άλλη εκπομπή παρακολουθεί. Με αυτό του λέω. Δεν ξέρουμε τι λέμε. Θα μαλώσουμε με τον Πάουκ. Δεν θα την άκουγε την εκπομπή αν έλεγε μόνο Πάουκ. Έχει δίκιο. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Για λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε λίγο. Τι έχουμε. Φαλακρέ. Εσύ είσαι αυτός. Ναι. Εγώ είμαι ο άλλος. Είσαι ο Φαλακρός. Ναι. Ναι. Φαλακρέ. Ναι. Τίποτα ρε φίλε. Τσάμπα η διασυνδέωση στην Αθήνα ρε φίλε. Εδώ ο Θόδωρας τον έχει αγκαζέ τον πρίγκιπη στην Αθήνα. Θα τον κλείσει και εσύ δεν έχεις πάρει χαμπάρι ρε. Εγώ θα μαθαίνω, μαθαίνω θα τον κλείσουν οι άλλοι κυτρινόμαθοι. Εγώ έμαθα εγώ ότι έγινε επαφή. Καρυπίδη Πρίγκιπης. Τα λεφτά είναι πολλά έμαθα. Αυτό έμαθα. Μαθαίνω ότι Άκη θα πάρει και μεγάλο αριστερό μπακ. Θα τα χώσει πολλά, πολλά λεφτά και για εκεί. Γενικώς περιμένετε την ΑΕΚ. Ναι. Μαθαίνω από δικό μου άτομο στην Αθήνα ότι τον έχει αγκαζέ. Και τον θέλει δίδυμο με τον. Με αυτόν που πήρε τον. Με τον Γκρέι. Με τον Γκρέι, του θέλει δίδυμο. Και εγώ απορώ πως δεν τα μαθαίνω Φαλακρός αυτά. Βρε, τα είπαμε, αλλά ξέρω τα λεφτά είναι πολλά. Φυσικά το είπαμε. Και ξέρεις, εγώ Νίκο, εγώ μαθαίνω ότι πάει σε άλλους κυτρινόμαυρους όμως. Όχι στον Άρη. Εντάξει, αυτή είναι η δική μου πληροφορία. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, Νίκο. Ναι. Όλο το ρεζουμέ για τον Άρη γίνεται στην Αθήνα, ξέρεις. Αφού κάτω είναι ο Καρυπίδης. Αφού κάτω είναι ο Καρυπίδης. Εκεί εντάξει. Προσγειώνονται οι μεταγραφές πρώτα. Κατάλαβες, εκεί πηγαίνουν. Ναι. Γι' αυτό και εδώ δεν πέφτουν πολλές ειδήσεις. Εγώ μαθαίνω ότι σε ξενοδοχείο τον έχει αγκαζέ εκεί. Και γι' αυτό πρώτα οι ειδήσεις για τον Άρη έρχονται από site των Αθηνών. Να πω. Πρώτα εκεί και μετά έρχονται σε όλους. Όχι, εδώ. Θέλετε εσείς να ξέρετε. Ευτυχώς όπου είναι η έδρα του αφεντικού. Ναι, αποκλεισμένοι είναι η έδρα του αφεντικού. Έτσι, έτσι. Περιμένουμε έτσι. Και τον ΠΑΟΚ όμως λίγο να σπάσει το κουμπαρά ο Σαββίδης γιατί σε ριχά νερά πάει. Κάτσε να το δούμε, να τελειώσουμε τα γραφές και βλέπουμε. Φιλιά, να πάρουμε κι άλλον. Να εδώ πουλήσα παραμύθι ότι φοβάται τον κορονοϊό και αυτό ήταν χωρίς μάσκα να πούμε. Ήταν χωρίς μάσκα, πού τον είδες εσύ. Άμα ήταν μόνο στο σπίτι και μιλούσε από το Skype. Οι άλλοι μπορεί να ήταν, αλλά αυτό μιλούσε από το Skype το σπίτι. Σε συνέδριο ήταν σου λέω. Ναι, τι συνέδριο ήταν, ήταν παρόν. Παρόν. Ή μήπως βγήκε πάλι σε βίντεο γουόλ. Δεν φοβάται τίποτα. Δεν φοβάται. Τίποτα. Ατρόμητος Ιβάν. Με κάτι χέρια. Για πάμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Παλαιστής. Ακριβώς. Αλλά... Καλημέρα, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς ο να. Ο Νίκο, ο Λαμπυρίκος δίπλα σου έχει να κάνει κάτι κολοτούμπες. Θα κάνει, εντάξει. Κάποια θα κάνει. Δεν γίνεται τα γλυκά. Τόσα που λέει θα κάνει. Μέχρι πριν από κανένα μήνα το Μητρίτσα τον έλεγε βουνό και τον πιστεύω και 32 κιλά. Έλατε. Τώρα για τον Τάντα. Ναι, πάλι το δεύτερο. Τον Άρης γιατί είναι Φαλακρός ο Μητρίτσα, γι' αυτό. Έλεος άμα συμβαδίζει και τον Λαμπυρίκος. Άντε καλημέρα. Καλημέρα. Καλά, καλά λέει. Α, καλά ο Μητρίτσα δεν κάνει και κάνει το άλλο τα 32 κιλά. Πέτσα κόκαλο. Όχι, εσύ έλεγες ότι ο Μητρίτσα είναι καλός με 32 ναι. Κιλά και ναι. Τώρα έναν που δεν τον έχεις δει που είναι 32 κιλά, λες δεν κάνει. Εσύ που ο Μητρίτσα ήταν 32 κιλά, δεν κάνει. Δικαιώθηκα. Δικαιώθηκα. Ναι. Ήταν καλός ο Μητρίτσα. Γιατί ήταν καλός με 32 κιλά. Γιατί είναι άλλος συλπαίχτης. Εγώ δικαιώθηκα για τον Μητρίτσα. Η Μητελής παίχτης σου λέγω όλη τη χρονιά. Η Μητελής τίποτα. Πάει να κάνει και δεν κάνει ποτέ τίποτα. Ρε ανθρωποφάγος, ναι. Άμα το βρει. Ναι. Και να πεινάει. Ναι. Θα πει φύγει από εδώ πέρα. Δεν θα το φάει. Τι άσε φάω, ρε. Μισή μπουκιά θα φάμε. Τι άσε φάω. Για πάμε επόμενο. Μπήκα σαν τον κόκκινο του Ρουφίξ το Μεδούλη. Για πάμε, Μποτζόρνο, έλα. Καλημέρα, καλημέρα σα, κυρία μου. Καλημέρα. Είμαι η κυρία Δέσποινα. Α, καλώ κυρία Δέσποινα. Σιδερένια. Να σα πω συγχαρητήρια. Ναι. Είστε πολύ ωραία. Μάλιστα. Και να πω την εγγονή μου την Πετρούλα, χρόνια πολλά. Να είναι γιορτά σήμερα. Και να είναι καλοφωτισμένο, γερό και δυνατό. Να τα χαίρεσαι όλα τα εγγονάκια σου, κυρία Δέσποινα. Όλα τα εγγονάκια σου τα χαίρεσαι. Τα φιλείς πολλά κούτια παγωμένα, κυρία Δέσποινα, βλέπω. Ναι, ναι. Συγγνώμη, να πω κάτι ακόμα. Βέβαια. Θέλω να πω και τον κύριο Αδρώνη, τον Παύλο, χρόνια πολλά για τη γιορτή του. Και έχει στο Ράδιο Μητρόπολη, γιατί 24 ώρες το 24ωρο ακούω Ράδιο Μητρόπολη. Δεν αλλάζω σταθμό. Όλοι οι εκφωνητές είσαστε υπέροχοι. Και συγχαρητήρια και. Δεν του λε και όλου υπέροχου. Έχει κάτι βαλούτε. Όλοι. Ο καθένα για τον ρόλο του. Παιδιά, με συγχωρείτε. Κάποιοι μπορεί να έχουν άλλη γνώμη για εσάς ή για κάποιους άλλους. Για μένα είσαστε όλοι. Έκασε στο είδος του. Μέρα μου ναι. Και μου αρέσει αυτό που λέτε. Και την κόντρα που κάνετε είναι υπέροχη. Ποια κόντρα, αυτός κοντράρετε.
Ναι, αναλόγως. Άμα ακούσω παραλογία, τρελαίνομαι, δεν κοντράρομαι. Αν ακούσω δηλαδή παράλογα κάτι, πράγματα, μου γυρίζουν τα μυαλά. Δεν θέλω τώρα χαζά να ακούω, να ακούω ορθά πράγματα, παρατηρήσεις. Συμφωνώ αυτό που λέτε. Ναι, συμφωνώ. Κάντε μια ευχή, κυρία Δέσποινα, κάντε μια ευχή. Ναι, να πω κάτι. Όλα πρέπει να τα κάνουμε στα πλαίσια της λογικής. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις και με ένα συγγνώμη μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Φιλιά, κυρία Δέσποινα, να είστε γερή, κοριτσάρα μου, να είστε καλά. Υγεία, χαρά και ευτυχία. Εγώ πάω καλά, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά θα πας εσύ. Ναι. Και σας ακούω, είσαστε υπέροχοι. Γεια. Φιλιά, κορίτσι μας, καλό. Κάνει μια ευχή, κυρία Δέσποινα. Δεν μπορώ τους παράλογους. Ναι. Εκεί μέσα μου χτυπάει κάτι, δεν ξέρω. Αυτό δίνει στον κόκκινο στο τραπέζι, λες. Εντάξει, για άλλο λόγο τον Γρηγόριο. Για πόσο λόγο. Όχι, έχει ξέφυγε σε κάποια πράγματα, του τα είπα μία φορά, τα ξαναεπανέλαβε, τελείωσε. Τα κατάλαβε. Όχι. Άρα σταματάει και η κουβέντα. Τελείωσε. Τι κάνουμε τώρα. Όταν βρίσκει κλειστή πόρτα. Ναι. Τώρα με τον πόντιο πήγε να μαλώσει. Θα βγάλει άκρη με τον πόντιο. Εγώ μισό πόντιο είμαι. Ναι. Ευτυχώ. Έκανα θεραπεία όμω. Και την γλιτώνουμε λίγο. Έκανα μετά. Την γλιτώνουμε λίγο. Εντάξει, τελειώσαμε για σήμερα. Φτάνει. Αυτό ήταν. Τα είπαμε. Ναι, θα πα προπόνηση. Εγώ θα πάω να κολυμπήσω στο Πασίρ, στο φιλαράκι μα. Θα πάω Red Rock. Θα πάω μπάλα το βράδυ. Θα πα και εσύ στου χορηγού. Ζόλα. Θα πάω να πα. Θα πάω το Σαρόπουλο. Τον αφήσαμε νηστικό χθε. Ναι. Τον άνθρωπο. Θα πάτε σε χορηγό να του κολυμπήσετε. Πάω να κολυμπήσω να δούμε το. Θα φάτε κιόλα. Θα τσιπήσουμε ένα κοκτέιλάκι, κανένα μπερκεράκι. Πάω το χορηγό να πληρώσει. Σταμάτα ρε τι πράγμα είσαι. Λοιπόν. Πριν κουνήσουμε μαντήλι και δώσουμε σκυτάλι σε Γιάννη Πάγκο και Γιώργο Ζαΐρη, στους λούζες δηλαδή, οι οποίοι θα κάνουν εκπομπή και οι δύο από την Ολλανδία. Πώς γίνεται αυτό? Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Μεγάλα λόγια δεν λέμε ποτέ, τρώμε μεγάλες μπουκές, μεγάλα λόγια να μην λέμε ποτέ. Λοιπόν, τώρα πριν κουνήσουμε το μαντιλάκι και δώσουμε σκυτάλι επομένως στους Παριζιάνους μας που είναι Ολλανδοί για σήμερα, να πούμε ότι εντάξει, θες να βγεις, να διασκεδάσεις, θα σκεφτείς λίγο τη βενζίνη, ταξί που θα κάψεις. Όχι, δεν θα σκεφτείς τίποτα, παιδιά. Θα πάτε κατευθείαν στα λεωφορεία του Regency Casino. Καθημερινά το καζίνο βάζει λεωφορεία που διασχίζουν σχεδόν όλη την πόλη. Είναι άνετα, με κλιματισμό φυσικά δωρεάν. Δυτική Θεσσαλονίκη, κέντρο, Τούμπα, Βούλγαρη, Καλαμαριά, από παντού περνάνε. Τα δρομολόγια τα βρίσκεται στο site του regencycasinos.gr. Δείτε εσείς ποιος σας βολεύει περισσότερο και φύγατε για καζίνο. Παιχνίδια, κληρώς μετρητών, φαγητό, κοκτέιλάκια, παραστάσεις, μουσικά live, ό,τι ποθεί η ψυχούλα σας θα το βρείτε στο Regency Casino Θεσσαλονίκης. Και μην ξεχνάτε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, σας έχω νέα συναρπαστικά ποδοσφαιρικά, ότι η Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη μας, ήρθε αποκλειστικά στο Nova Sport για τις επόμενες 6 σεζόν και εσύ μπορείς να ζήσεις την εμπειρία με τους πρώτους 3 μήνες εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr / Premier League ή στο δίκτυο της Nova και της Wind. Θανάση μου, τα σέβη μου, έτσι που μας άντεξες και σήμερα. Εντάξει, καλά πήγε και αυτό. Ανανεώνουμε ραντεβουδάκι εμείς το απόγευμα. Με τον Ενδυνάμει θα έρθουμε εδώ μαυρισμένοι, έτσι. Θα έχουμε κάνει τα πανάκια μας, θα έχουμε φάει τα μπεργκεράκια μας, τα κοκτέιλάκια μας. Αμέσως τώρα έρχονται οι Παριζιάνοι, οι οποίοι είναι Ολλανδοί για κατά συνθήκη. Στις 12 Γιώργος Μπούζος και τα Ραφάλ του, με πολλή ενημέρωση, δισογραφία. Φιλιά στο σπίτι, αμπιεντό.